Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοτόζεν. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα, με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος ΤΑΕΚ Βοτό. Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοτό Δράμας, ΖΕΝ. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα Performance and Teaching Diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική, τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου, 4ου Λυκείου Δράμας. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, μόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία αθλητικότητα. Dress to impress. Ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hair Stylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραόκε πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Ανδρικές κομμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κομμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε.
όαση γεύσεων αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από τόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε, στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-33079. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά σολάριου. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νυφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Gaitagis. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Πέλετ, Εράτο και Ρεντ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter, μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Gaitagis. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό.
Şu telli turna sanma ki yarar uçmaz bir daha. Takılmış kanar göçmen buluta, döner gelir bir gün konar yurduna. Sakın çıkma patika yollara, obalara, kırlara, o karlı obaya. Yenik düşüyor her şey zamana, biz büyüdük ve kirlendi dünya. Telli telli telli. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Δεν ξέρω και πώς λέγεται στα τουρκικά. Ξέρει κανένας από εδώ? Ηλία. Όχι, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους φίλους μας. Εδώ. Καλησπέρα. Σήμερα μεγάλωσε η παρέα μας. Έχουμε εδώ τη Χρύσα. Τη Χρύσα. Για όσους βλέπατε... Τη Χρύσα, βρε, δείξτε, βρε. Τι δίνεις εμένα. Δεν ξέρει το παιδί. Τη Χρύσα που όσοι βλέπατε, όλη δράμα δηλαδή, βλέπατε πέρσι την εκπομπή, θα τη θυμόσαστε. Είναι η κυρία που αδυνάτησε και έχασε 16 κιλά. Ο Σάββας ο Φιλίππου. Καλησπέρα. Γεια σου, Σαβούλη. Πέρσι μας έκανε ποδαρικό στην ενότητα των καλλιτεχνών και πήγαμε πάρα πολύ κακά. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Γουρλής. Ναι, ναι. Τον καλέσαμε και σήμερα για να μας πει έτσι θα μας κρατήσει ντροφιά στις μουσικές μας νότες. Τώρα αλλάξαμε. Γίναμε μουσικές νότες. Ωραία, ακούγεται. Μ' αρέσει. Και η Τζέννη Μάρκου, εδώ είναι από το Alpha Family, είναι ο δικός μας άνθρωπος και θα μας δείξει κάποιο από τα πολλά ταλέντα που έχει, πώς μπορείτε με κάποια υλικά καθημερινά, έτσι Τζέννη, εφημερίδες, περιοδικά, μπετονιές, εκεί πέρα θα δούμε σε λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Να κάνει αριστουργήματα. Μην τρέψει κανείς, τρέχει πέθα, αφού είσαι ανεβασμένη. Τι προσπαθείς, εδώ αριστουργήματα είδα εγώ. Χρυσά τα χέρια σου και πολύ ωραία η φαντασία σου. Γιατί θέλει και φαντασία. Θα μας δείξει μετά την τεχνική να δούμε τι θα μπορέσουμε να εισπράξουμε κι εμείς. Όχι, ανέβα λίγο, μίλα λίγο πιο δυνατά. Έτσι, έτσι. Ναι, Ντέπι. Έτσι. Τσαμπουκά θέλω, Τζέννη. Θα αρχίσουμε ως συνήθως με τη μαγειρική, αλλά αυτή τη φορά θέλω να πάρετε μολύβι και χαρτί και να γράψετε τη συνταγούλα μας, η οποία είναι πολύ εύκολη. Τι θα μαγειρέψουν σήμερα. Βαρβάρα. Να προσφέρω κάτι. Τέλεια. Καλή να επανέλθουμε στην Τζέννη. Ορίστε, από τη Βαρβάρα στην Τζέννη. Για μένα. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Έπεσε και το μικρόφωνο. Καλέ. Πολλά λουλούδια. Ναι, να θέλω και εγώ να προσφέρω. Δύο λεπτά έπεσε το μικρόφωνο. Ντέπι μου. Τι έγινε εγώ. Μην πεις ευχαριστώ. Εσύ μου το είπες πέρσι 500 φορές. Δεν θα το ευχαριστώ, όχι. Σάββα. Εγώ σε έφερα και την αγάπη μου. Δηλαδή, μόνο οι γυναίκες προσφέρουν στις γυναίκες. Τέλος πάντων, Σάββα, δεν πειράζει. Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω ότι μου τα έφερε ο Σάββας προηγουμένως. Πως φοβολάνε. Αλλά επειδή τρεπόταν να μου τα δώσει, γι' αυτό τα αφήσαμε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πολύ καλές και οι δύο. Και ο Σαβούλης με τα γλαστράκια. Λοιπόν, τι λέγαμε για τη Βαρβάρα. Για τη Βαρβάρα, ναι. Έθιμο στη δράμα. Ναι, Βαρβάρα. Γιορτάζει η πόλη μας, είναι πολιούχος ναι. Της πόλης μας, την Τρίτη, οπότε οι κυρίες από τον Σύλλογο Κυριών, Ένωση Κυριών Δράμας θα μας δείξουν τον τρόπο μαγειρικής της Βαρβάρας για αυτούς που ενδιαφέρονται. Ας πάρουν ένα χαρτί και ένα στυλό. Μπορεί κάτι πολύ εύκολη συνταγή. Που ξέρουμε να κάνουμε, μπορεί κάτι να προσθέσουμε. Ναι. Όντως είναι νόστιμο. Θα περάσουμε βέβαια στην Τζέννη μας εδώ που θα μας δείξει, όπως σας είπαμε, πολύ απλά καθημερινά υλικά, κάτι πολύ έξυπνο και κάτι πολύ όμορφο που θα κατασκευάσει εδώ από μαζί μας. Από χαρτί και από εφημερίδες. Θα συνεχίσουμε με τη Χρύσα, γιατί έχω να σας βγάλω καινούρια ενότητα στον αέρα. Όταν θα έρθει βέβαια η ώρα, θα δούμε τη Χρύσα μας που ήταν 80, πόσα κιλά ήσουν? 83. 83 και 90. 83-900. 84. Ναι, 84. Παρακά. Και πήγες 63 και κάτι. Ναι. Δεν έβαλες Παρακά. Τίποτα, όπως είδα. Κάτι έβαλε, έβαλε 65. Ναι. 65, ναι. Δύο εντάξει, κιλά, τι είναι πλάκα, κάνεις. Μια χαρά. Και τα δύο να μην ανεβούνε, να μείνεις εδώ. Έτσι. Βεβαίως θα παίξουμε τα γνωστά καλά μας παιχνίδια εδώ. Θα είμαστε έκπληξη στην έκπληξη. Έχουμε για όλους εκπλήξεις. Νύχτο περπατήσαμε.
Πήγαμε στην Dilek Coach γιατί το είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε να την πάρουμε μια συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το σαβούλι μας. Πάμε να αρχίσουμε με τη μαγειρικούλα μας. Ναι. Για να δούμε τη μαγειρικούλα. Για να δούμε τη Βαρβάρα. Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και η δράμα σιγά σιγά φοράει τα γιορτινά της, όχι μόνο λόγω Ονειρούπολης, γιατί ακριβώς σε μία Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη είναι της Αγίας Βαρβάρας. Και εδώ στη δράμα έχουμε μία παράδοση. Κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό φαγητό, όχι, κάτι στο ενδιάμεσο, τη Βαρβάρα. Ποιος φτιάχνει καλύτερη Βαρβάρα στη δράμα από την Ένωση Κυριών. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ευαγγελία Στεφανίδου. Καλημέρα σας, κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην κουζίνα της Ένωσης Κυριών. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε Βαρβάρα. Το παραδοσιακό γλυκό, σούπα, φαγητό. Κάτι από όλα, λίγο απ' όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα υλικά. Με τα υλικά. Έχουμε σιτάρι. Για ένα σπίτι φαντάζομαι 250 γραμμάρια φτάνουν. Θα τα μουλιάσουμε αρκετές ώρες, 2-3, αν θέλετε και από βραδείς, σε μια κατσαρόλα με ζεστό νεράκι, θα τα αφήσουμε μέχρι να φουσκώσει αυτό καλά-καλά. Θα κρατήσουμε το νεράκι, δεν θα το ρίξουμε, και θα το βάλουμε μετά να βράσει. Πόσες ώρες περίπου? 2-3 ώρες, αν είναι σε ανοιχτή κατσαρόλα, αν είναι σε χύτρα, μία ώρα. Μέχρι να φουσκώσει, να χυλώσει, να ανοίξει πολύ καλά-καλά το σιτάρι. Σήμερα εμείς έχουμε έτοιμο το σιτάρι, έτοιμο. Βρασμένο, χυλωμένο, έχει σκάσει το σιτάρι, είναι για έτοιμο. Να κερδίσουμε χρόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα από τα υλικά. Από εκεί και πέρα, να δείξουμε τα υπόλοιπα υλικά που θα βάλουμε μέσα. Μισή κούπα ζάχαρη. Ναι. Θα βάλουμε κανέλα και ξύλο και σκόνη κανέλα στο τέλος. Ναι. Γαρίφαλο, μισή κούπα σταφίδες, ξανθές και μαύρες, εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλει ο καθένας. Αλεύρι, το οποίο είναι καβουρδισμένο, 2-3 κουταλιές όταν της σούπας. Όταν λες καβουρδισμένο, τι εννοούμε? Παίρνουμε ένα άδειο τηγανάκι, χωρίς τίποτα, το βάζουμε πάνω στη φωτιά, ανάβουμε τη φωτιά, 1-2 λεπτά, το γυρίζουμε, καβουρδίζεται, παίρνει λίγο ξανθό χρώμα και το βγάζουμε. Το ίδιο και σουσαμάκι. Μισή κούπα, σουσάμι και αυτό και σπασμένο, καβουρδισμένο, υπάρχει και έτοιμο, αλλά αν θέλετε μόνοι σας, στο τηγάνι. Και καρύδι. Και αυτό μισή χοντροαλασμένο, κούπα. Μισή κούπα και αυτό. Οπότε, έχουμε το σιτάρι μας έτοιμο, βρασμένο και ξεκινάμε τη διαδικασία. Ρίχνουμε τα υλικά στην κατσαρόλα μας. Θα ρίξουμε πρώτα το καρύδι, το χοντροαλασμένο. Εγώ, Ευαγγελία μου, θα σε βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται το κουταλάκι. Άσου το αυτό. Τώρα θα μου δώσεις το σουσάμι, το κοπανισμένο. Α, με το που είναι έτοιμο δηλαδή το σιτάρι, απευθείας όλα τα υλικά, έτσι, ένα-ένα. Ναι, ναι, ναι. Εύκολο μου ακούγεται. Φαντάζομαι ότι η βραδινή του η διαδικασία εύκολο. Είναι... Θέλει απλά χρόνο για να μουλιάσουν, να ετοιμαστούν, να βράσουν. Μετά τις σταφίδες. Σταφίδες. Είπαμε από την αρχή, βάλαμε πρώτα το καρυδάκι. Καρυδάκι, μετά το σουσάμι και μετά τις σταφίδες. Και μετά τις σταφίδες, ναι. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα τη ζάχαρη σιγά σιγά. Μισή κούπα ζάχαρη. Μισή κούπα ζάχαρη. Τη βάζουμε λίγο προς το τέλος, για να βοηθήσουμε να χυλώσει. Α, είναι πολύ γρήγορο. Είμαστε γρήγορες. Κανέλα. Τα γαρίφαλά μας για το άρωμα και τελευταίο το καβουρδισμένο το αλεύρι. Το αλεύρι. Αυτό τώρα μήπως θέλει χαμηλή φωτιά για να μην έχει... Ήδη χαμηλώσαμε. Σβολιάσει. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Γι' αυτό το καβουρδίσαμε. Α, όταν το καβουρδίζεις δεν σβολιάζει? Είναι λίγο πιο άντε καλό. Σας δώσαμε και μάθημα μαγειρικής. Αλλιώς νησαστέ και σιγά σιγά μέσα στην κατσαρόλα, αλλά με το αλεύρι θέλει καβουρδίσμα. Χαμηλώνουμε και αφήνουμε να βράσει. Μισή ώρα περίπου να βράσει καλά, να χυλώσει
Αρκετά. Να σε ρωτήσω, Ευαγγελία, μετά θέλει, μπορείς να το φας απευθείας, έτσι ζεστό, ζεστό, όπως βγαίνει. Άμα αντέχετε, αλλιώς καλά είναι να μείνει, να κρυώσει, για να ρίξουμε από πάνω χοντροαλισμένο καρύδι και λίγο κανελίτσα σκόνη. Μάλιστα. Για να το βγάλουμε σε κουπάκι σαν γλυκό, μέχρι σαν χλαπαδάκι. Να βράσει να ρωτήσω κι εγώ 2-3 πράγματα, να ρωτήσετε. Χρύσα Κελαϊδή, που δουλεύει εδώ αρκετά χρόνια. Γεια σου, Χρύσα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Ένωση Κυριών. Η Ένωση Κυριών είναι ένας ιστορικός σύλλογος και είναι μεγάλη τιμή για όποιον έρχεται εδώ και προσφέρει εθελοντική εργασία και όχι μόνο βέβαια, γιατί εγώ προσωπικά εργάστηκα με κάποια προγράμματα τα οποία έχει πάρει η Ένωση Κυριών. Πολλές κυρίες και το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από αρκετές κυρίες, οι οποίες με πολύ αγάπη και πολύ όρεξη και πολύ μεράκι έρχονται εδώ καθημερινά και προσφέρουν πραγματικά τα πάντα και τον εαυτό τους ακόμη για το σύλλογο και για τον συνάνθρωπο. Αλλά έχουμε και πολλές κοπέλες νέες εθελόντριες, οι οποίες δίνουν το καθημερινό παρόν στην Ένωση Κυριών και πραγματικά προσφέρουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε πιθανώς να κάνουμε και πάρα πολλές κάποιες από τις δράσεις μας. Περιγράψτε μου έτσι μία μέρα του συλλόγου. Μια καθημερινή τυπική μέρα ξεκινάει ως εξής. Ερχόμαστε όλοι αρκετά νωρίς και ξεκινάμε με τη δράση της διανομής ψωμιού. Ευτυχώς στο πλάι μας για να μπορέσουμε να την κάνουμε τη δράση αυτή έχουμε αρκετούς φούρνους της Δράμας οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς το ψωμί για τους συμπολίτες μας και όχι μόνο και αρτοπαρασκευάσματα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν οικογένειες που δυστυχώς στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο νηστικά οπότε τις ξέρουμε αυτές τις οικογένειες και όταν έχουμε αυτά τα αρτοπαρασκευάσματα τις παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε να έρθουν να πάρουν από εδώ και να προμηθευτούν τα απαραίτητα ώστε να μην πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Να ρωτήσω κάτι. Αυξήθηκε ο αριθμός αυτών των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Αλματοδός. Καθημερινά, αυτό λέει και η πρόεδρος συνέχεια, γι' αυτό και έχει 24 ώρες πραγματικά το 24ωρο είναι εδώ. Δεν κλείνει ποτέ το τηλεφωνό της και η παρουσία της είναι και καθημερινή και συχνή, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάμε γιατί... για την κυρία Λίκη Τσιαμούρα. Η κυρία Λίκη Τσιαμούρα και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να είναι κάποιος μαζί της. Είναι μια μεγάλη δασκάλα και για μένα αλλά και για όλες τις συνεργάτησές της. Είναι εδώ καθημερινά και προσπαθεί να αφουγκραστεί τις νέες ανάγκες που προκύπτουν ώστε να μπορέσει να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Μια τέτοια λοιπόν λύση ήταν η λύση της διανομής άρτου, της καθημερινής διανομής ψωμιού, της καθημερινής διανομής συσκευασμένων δεμάτων σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ, αφού φυσικά πάρουμε πρώτο το κοινωνικό τους ιστορικό και ελέγξουμε κάποιες πτυχές της οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να μπορέσουμε να τους παρέχουμε και την ανάλογη βοήθεια. Της καθημερινής διανομής ρούχων, ειδών ένδυσης, υπόδυσης, παιχνιδιών, ειδών πρώτης ανάγκης για το σπίτι τους και φυσικά οικονομικής ενίσχυσης, ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί αυτή η οικογένεια ή κάποιος άνθρωπος μεμονωμένος, εδώ θα βρει μια λύση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αρχή της Ένωσης Κυριών είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Τι να πει κανείς, ειδικά στις μέρες μας φαντάζομαι ότι πόσοι άνθρωποι βρίσκουν εδώ. Δεν είναι μόνο το παρηγοριά, δεν είναι το ψωμί και το κουλούρι και το φαγητό, όχι ότι είναι το τελευταίο, έτσι. Αλλά στις μέρες, πολλοίς κόσμος. Υπάρχει αλληλεγγύη. Ευτυχώς η Δραμηνή. Νομίζω ότι δεν είναι περίεργο να το πει αυτό κανείς και παράξενο, αλλά είναι φιλάνθρωποι. Είναι. Προσθέτονται και άλλοι φιλάνθρωποι στη λίστα μας αυτή. Φυσικά βλέπουν όλο τον αγώνα που γίνεται από την Πρόεδρο και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βλέπουν ότι κάθε μέρα είναι εδώ και αγωνίζονται και ψάχνουν να βρουν, να προσθέσουμε καινούριους χορηγούς, να προσθέσουμε καινούριους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν έστω και ένα ευρώ στο σύλλογο, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Και εγώ το πιστεύω και σας το εύχομαι. Και καλούμε και όλες τις κυρίες, τις Δραμηνές, να έρθουμε και τον εαυτό μου βάζω μέσα, εδώ και να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο σας. Εθελοντισμό κανείς δεν περισσεύει. Και να περάσουμε λίγο σε αυτήν την ημέρα. Έχουμε εδώ την κυρία Γεωργία Τσιπίδου. Γεια σας.
Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μου πείτε αυτή τη Βαρβάρα την υπέροχη που θα φάμε. Ο κόσμος, να μην τρώμε, δεν ήρθαμε, δεν την κάνατε μόνο για μας. Ο κόσμος πότε μπορεί να έρθει να την απολαύσει? Εμείς μαζευόμαστε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, όλο το διοικητικό και όλοι οι φίλοι φέρνουν τη Βαρβάρα, κάθε κυρία φέρνει τη Βαρβάρα της. Μαζευόμαστε εδώ, βγαίνουμε έξω, περιμένουμε την περιφορά της εικόνος, βγάζουμε το καντήλι μας, την Αγία Βαρβάρα που είναι και πολιούχος της δράμας, περιμένουμε να γίνει η περιφορά. Όταν γίνει η περιφορά και μετά, ο κόσμος έρχεται εδώ, παίρνει τη Βαρβάρα, καθόμαστε. Ποια ώρα γίνεται αυτό, από πότε, ας πούμε, μπορεί ο άλλος 7 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί ή 4 η ώρα που βγαίνει η εικόνα? Μετά τις 4 η ώρα. Μετά τις 4 η ώρα. Και πολλές κυρίες έρχονται και μετά που τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Ο Εσπερνός έρχονται εδώ και τρώνε τη Βαρβάρα. Φέτος θα βγάλουμε και τις λουκουμάδες. Θέλω να πω ότι αυτό δεν γίνεται μόνο για, δεν γίνεται μόνο για φιλανθρωπικό, για φιλανθρωπικούς λόγους, ότι μπορεί να έρθει ο κάθε δραμηνός. Ο κάθε δραμηνός μπορεί να έρθει να περάσει, να γευτεί την ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά για την κόρη που θα γιορτάζει πολύ. Την επόμενη Τετάρτη. Και έχουμε την κυρία Νούλα Χαρπαντίδου. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Χαρπαντίδου, φέτος είπαμε λόγω κρίσης. Θα μοιράσουμε και κάτι ακόμα. Μοιράσουμε και λουκουμάδες. Τους οποίους θα τους φτιάξετε εσείς, σαν Ένωση Κυριών. Σαν Ένωση Κυριών, ναι. Θα έχουμε ένα άτομο το οποίο θα, όχι θα βοηθεί, θα κάνει αυτός τους λουκουμάδες, θα τους μοιράσουμε εμείς, για να φάει ο κόσμος. Πάλι να, το ίδιο με τη Βαρβάρα, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε, ναι. Και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή πόσους λουκουμάδες υπολογίζετε εσείς να κάνετε? Χίλιους. Εντάξει, περισσότερος ίσως και περισσότερο, ναι, ναι, πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις κυρίες που ήσασταν εδώ μαζί μας. Χρόνια πολλά στη δράμα μας που γιορτάζει. Και πάμε να δούμε τη Βαρβάρα, να δοκιμάσουμε τη Βαρβάρα. Και η αγαπημένη μου στιγμή, Ευαγγελία, της δοκιμής. Η νόστιμη στιγμή. Να δούμε τι φτιάξαμε. Έτσι ακριβώς. Φτιάξαμε κάτι καλό, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, χυλωμένο, έτσι με το καρυδάκι, το από πάνω το βάλαμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ότι τρώω πολύ φαίνομαι, αλλά αυτό τώρα γιατί μου το άρεσε αυτό το μπολ. Υπενήσεσαι κάτι? Θα φας το μισό, θέλω το μισό για μετά τον καφέ. Ένα πιταλάκι. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε. Εδώ και να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Να πάρω απ' όλα. Ναι. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Νομίζω ότι είναι ωραία. Να δείτε όλη την Τετάρτη εδώ στην Ένωση Κυριών, να δοκιμάσετε. Θα έχει για όλους να δοκιμάσετε. Και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Από αυτή την παρέα που είμαστε εδώ, πάντως όλη ή εσύ ή η Χρύσα. Όχι, εγώ δεν, εγώ το πάλι. Εγώ σας τη γειτονιά εκεί, με ξέρει. Άκου τι θα σου πω, Τζένι. Αυτή την ίδια πρόταση ξαναπες την, αλλά πες, η γειτονιά εκεί με ξέρει. Η Στελίτσα εκεί ξέρει, η Στελίτσα εκεί γειτονιά. Ορίστε. Εδώ κάνω την καλύτερη Βαρβάρα. Ναι. Σάβα, εσύ είσαι από τις Κρινίδες. Εδώ είμαι από τις Κρινίδες. Κάντε εκεί, έχετε τέτοια εθήματα. Εθήματα, αυτό είναι έθιμο σε όλη την Ελλάδα, νομίζω. Α, και εσείς κάνετε. Γιατί ρε παιδί μου, εμείς το κάνουμε Βαρβάρα, γιατί η Αγία Βαρβάρα είναι πολύ ούχος της δράμας. Είναι της πόλης. Είναι και προστάτηρα του πυροβολικού. Εγώ νόμιζα μόνο εμείς το είχαμε. Το πυροβολικό της Αγίας Βαρβάρας και κάνουν και λουκουμάδες και αυτά, τα καραβάκια. Έκανες καραβάκι, πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα. Καλέ, το πιο μεγάλο, θυμάσαι κάτι χρόνια πριν,
που ήταν ένα καραβάκι να. Εγώ είμαι μικρό. Γι' αυτό σε λέω. Ένα καραβάκι που ήταν να μετασυγχωρεί με ένα κερί να. Ναι. Δικό μου ήταν. Η μπουμπουλίνα. Η μπουμπουλίνα. Ναι, είναι έθιμο να πούμε εδώ στην πόλη μας ότι στην Αγία Βαρβάρα βάζουμε τα καραβάκια και τα λοιπά, με τα κεράκια, πας πρωί, παίρνεις τον αγιασμό σου και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και ο Σύλλογος Κυριών, από ό,τι είδαμε από ένωση, την οθόνη, Ένωση Κυριών, δεν γευτήκαμε. Αλλά από ό,τι είδαμε θα πρέπει να ήταν πολύ νόστιμο, εσύ θα μας πεις. Ναι, ήταν νόστιμο. Και όποιος θέλει από τη Δράμα, την επόμενη Τετάρτη, γι' αυτό το βγάλαμε μια εβδομάδα πριν, μπορεί να πάει εκεί να πάρει Βαρβάρα, την προσφέρουν δωρεάν. Και λουκουμάδες. Εγώ απέναντι κάθομαι, κάνα λουκουμάδα. Ορίστε. Τα τακτοποιήσω, αλλά ό,τι είναι για το φαγητό, κάθε εβδομάδα τα τακτοποιείτε επί κορίτσι. Δεν πήρα τάπερ όμως από τη Βαρβάρα. Γιατί, έφαγες. Δοκίμασα μία κουταλιά. Για ωραία. Να μην τη στερήσω, γιατί το έχουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Α, δεν είμαι εγώ τέτοια. Μπράβο. Θα τη στερήσω από τους ανθρώπους. Μπράβο. Και μια που λέμε ηλία για φαγητά και γλυκά, αυτό τώρα τη Βαρβάρα ούτε φαγητό τη λες, ούτε γλυκό τη λες, πώς τη λες. Παχυντικό είναι πάντως. Όχι ρε, γιατί. Σιτάρι έχει, ζάχαρη έχει. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις Βαρβάρα. Λέμε... Ναι, αυτό εννοώ, θρεπτική, ναι. Άρα, ό,τι είναι θρεπτικό πιστεύω ότι εμείς έχει. Που είμαστε μοσχαναθρεμένοι, τρώμε τέτοια θρεπτικά. Και έχουμε να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, 16 Δεκεμβρίου Ηλία. Στην τι έχουμε. Στην Ονειρούπολη που έχουμε το διαγωνισμό, να πούμε τις τηλεθεάτριές μας και τους τηλεθεατές μας αν ενδιαφέρονται, να κάνουν οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο, πρωτότυπο, παραδοσιακό, να βάλουν τη φαντασία τους, γλυκό, φαγητό, κάτι κτλ. Ό,τι μπορούν για να διαγωνιστούν στην Ονειρούπολη στις 16 Δεκεμβρίου. 5 η ώρα το απόγευμα. 5 η ώρα το απόγευμα με τακτοποιημένο, φτιαγμένο, ωραίο το πιάτο σας να το φέρετε, να διαγωνιστείτε και θα έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα και ωραίες εκπλήξεις για τον κόσμο να έρθει να μας απολαύσει. Και θέλω να πω ότι ο πρώτος, επειδή σε αυτό το, σε αυτήν την εκπομπή τους αρέσουν τα ταξιδάκια, ο πρώτος ή η πρώτη κυρία που θα κερδίσει, έχουμε ένα τρίμερο στον παλιό Άγιο Θανάση, όχι Δράμας, στο Καϊμακτσαλάν, για αυτόν που θα κάνει ή για αυτήν που θα κάνει. Το πιο ωραίο μέλο, μακάρονο, κουραμπιέ, μπακλαβά, καταήφι. Του πρώτου το βραβείο του είναι πρώτου αυτό. Το βραβείο θα είναι ξεκάθαρα. Για ένα άτομο μόνος του θα πάει ο άνθρωπος. Όχι, για δύο άτομα ένα τριήμερο, δεν το είπα. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Από το Share Travel ωραία. Είναι και αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο που έχει το πρακτορείο αυτό το ταξιδιωτικό. Και η τυχερή θα πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια θα μοιράσουμε πολλά καλά δώρα σε όλους όσους θα συμμετέχουν εκεί. Με οποιαδήποτε μορφή με τα παιχνίδια, γιατί θα παίξουμε κιόλα. Διάθεση καλή να υπάρχει. Τι μου λες, ο Σάββας. Με κοιτάει έτσι. Θα είναι και ο Σάββας. Ναι, και εδώ θα κάνω τα παιχνίδια. Τζένι, εσύ που μαγειρεύεις και κάνεις τη καλά γλυκά, να έρθεις εκεί να διαγωνιστείς. Θα είμαι, δεν ξέρω αν είμαι. Το πιάτο σου θα είναι εκεί. Όχι, το πιάτο σου θα είναι εκεί. Θέλω να έρθεις με το πιάτο σου. Θα το μαγειρέψει στο σπίτι, δεν χρειάζεται εκεί πέρα μπροστά. Ποιο είναι το γλυκό που είναι οι σπεσιαλιτέ σου. Τούρτα είναι μπακλαβά, μελομακάρονο, γκανταΐφι, βασιλόπιτα, κουλουράκια. Μια υπηρώτικη πίτα. Χριστουγεννιάτικη είναι αυτή. Την υπηρώτικη την πίτα την τρώω. Όταν σου λέγω χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, η μπορεί να κάνει πολύ πίτα. Όχι, γλυκιά είναι. Έχουμε τη βασιλόπιτα. Αυτό εδώ. Με την κότη. Θα έρθει με το ταψάκι σου. Ναι. Κάντο λίγο μεγάλο, ό,τι περισσέψει από το διαβόλιο. Ξέρει τι λέει. Εσύ θα κάνει. Εγώ θα είμαι εκτό. Κοίταξε, εγώ τώρα. Θα δεν έχει σημασία, θα είσαι εκτό διαγωνισμού. Θα πρέπει να με βγάλουν αλλά δεν θα πρέπει κανονικά να πρώτη. Σου. Και μετά θα πούνε ότι είσαι και. Η οικοδέσπε. Εσύ δεν θα είσαι εκτό του. Χριστουγεννιάτικο γλυκό. Ο διαγωνισμό είναι μόνο για γυναίκε και για άντρε. Και για άντρε. Unisex. Θα κάνω ένα. Εκμέκα τα ίδια. Θα βάλω πάνω αστεράκια. Αστεράκια βάλε. Ναι. Θα έρθει. Ναι, θα έρθω. Θα το κάνω. Το πήρα απόφαση. Ωραία. Εσεί, κυρία μου. Και αυτή και αυτή θα έρθει. Ξέρω ότι δεν τρώτε γλυκά και... Ναι. Ναι. Και αυτά, αλλά θα το κάνουμε για τον κόσμο, ρε παιδί μου. Βάλε τον Δημήτρη να δοκιμάσει. Δεν το έχω, ρε, με τη μαγειρική. Δεν το έχει. Ούτε με το γλυκό. Όχι. Ούτε ένα κέικ. Δηλαδή. Παιδί μου, τι. Μπράβο. Θέλει κέικ. Όχι να. Θέλω να σου πω δηλαδή ούτε ένα κέι. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Εμάς μας έκανε πέρσι όταν έχασε τα κιλά, μας έκανε ένα τραπέζι και είχε πάνω. Ό,τι μπορείς να φανταστείς είχε πάνω. Με τη βοήθεια το τραπέζι. Δεν μπορεί όλη η μαμά να τα έκανε εκείνα. Πες καλέ μια καλή κουβέντα για τον εαυτό σου. Πώς θα σε παντρέψουμε. Ναι, ναι, όλα αυτά. Έχει πολλά συν.
πλεονεκτήματα. Δεν είπαμε και χρόνια πολλά στους Στέλιους και στις Κατερίνες. Που και στις γιόρταζαν, Στέλιους, βεβαίως. Ναι. Και να περάσουμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα δούμε εδώ η κυρία, εκτός από τα γλυκά που θα κάνει, τι κατασκευή έχει ετοιμάσει για μας. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Zen. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα, με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo. Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Δράμας, ZEN. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή, μόνο 35 ευρώ το μήνα. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 ροκ εξεταστική επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα Performance and Teaching Diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική, τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου, 4ου Λυκείου Δράμας. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, κόνης κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to impress. Ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress, χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hairstylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Ανδρικές κομμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κομμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα.
Συγγνώμη. Έλα. Ευνηδιαστήκαμε, Μα αποσυντονίζετε εδώ. Χαχαχαχουχουχου. Και μόλις ανοίγει η κάμερα, Τζένι. Μόλις ανοίγει η κάμερα, τσιμουδιά. Κουχ. Τώρα όμως που θα παρουσιάσει μόνη σου εντελώς εκεί. Όχι. Η Τζένι θα παρουσιάσει, βρε. Τζένι πιο. Α, να μπράβο. Μαζί σου θέλω, θέλω να αρχίσει εδώ δίπλα μου. Πες το δυνατά, δεν άκουσα τι είδες. Να πάρω λίγο θάρρος, θα αρχίσει εδώ δίπλα μου να δείξουμε κάτι ανάλογο. Εγώ. Τζαντούλα. Το θάρρος που. Θα κάνουμε κάτι ανάλογο. Εγώ. Να τα ανοίξω το κρατάει. Ωραία. Λοιπόν, Τζένι, τι θα. Τι καλό μας έχεις εδώ πέρα, τι θα μας κάνεις. Δείξε μας το τελικό. Το τελικό το έδειξε ναι. Πριν λίγο στο Χρήστο. Το έδειξε και το έδειξε και η κάμερα. Είναι μια... αυτό. Είναι πάρα πολύ της μόδας αυτές οι τσάντες, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ της μόδας. Μπορούμε να τις κάνουμε και χωρίς το καπάκι. Έτσι. Μόνον αυτό. Όπως είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι. Είναι μόνο με κουμπώματα. Εκεί... Ναι. Βλέπεις. Πολύ ωραίο. Είναι μόνο με κουμπώματα. Και είναι για πιο νεαρές ηλικίες, θα έλεγα. Α, τα ναι. Μικρά τα κοριτσάκια. Για μας. Έτσι, για μας. Και έχεις εκεί πέρα και με χερουλάκια. Να δείξεις. Αφού έχεις από όλα τα καλά εδώ, δείξτε μας. Αυτές εδώ είναι δικές μου. Έχω περάσει και το χερουλάκι. Και δεν μου λέει, Τζένι, αυτά πόσο καιρό σου παίρνει για να τα φτιάξεις. Μία αυτή, να πούμε, την τζαντούλα. Δύο μέρες. Και, λέει, και δύο νύχτες ή δύο μέρες σκέτο. Δύο μέρες. Δύο μέρες. Για πες μου λίγο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι διαφανές αυτοκόλλητο, σαν αυτό που... Που δίνουμε τα βιβλία και τα τετράδια στα... των παιδιών μας. Ένα ψαλίδι, για να το κόψουμε. Αυτό το κοπτάκι θα χρειαστεί στο τέλος για να βάλουμε τα κουμπώματα. Πετονιά. Γιατί πετονιά? Πετονιά. Γιατί είναι πιο ελαστική. Αν βάλουμε κλωστή, θα κοπεί, είναι σκληρή και δεν θα γίνει τόσο... Γερίτσα, αλλά μας μπορεί να σπάσει. Μπορεί ναι, να σωστά, σε κάθε σωστά, κίνησή σωστά, μας σωστά. Να σπάσουν οι κλωστούλες. Οπότε θέλουμε να κάνουμε και κάτι πιο γερό. Κουμπώματα. Αυτά τα κουμπώματα είναι που θα βρούμε στα είδη ρεπτικής. Μάλιστα. Χριστό, ναι, μπορείς να τα δείξεις. Αυτά τα κουμπώματα είναι. Και φυσικά ένα βελόνι το οποίο δεν πρέπει να έχει πολύ λεπτή μύτη μπροστά για να μην καταστρέφουμε. Σα κοράφα. Κάθε φορά. Ναι, κάθε φορά. Μπράβο, και πιο χοντρό αν μπορούσαμε. Μικρό σε μέγεθος, για να μπορούμε να περνάμε το βελόνι ανάμεσα από εδώ και να μην κόβουμε το πλαστικό τέλος πάντων. Που, γιατί θα γίνει πλαστικοποίηση μπρος-πίσω, οπότε θα την καταστρέψουμε την τσάντα. Αυτό και εδώ είναι πέρα. Είναι, δεν παθαίνει τίποτα. Από τι υλικά. Από διαφανέ. Τώρα θα σου πω. Και χρειαζόμαστε περιοδικά. Ναι. Φύλλα. Ανάλογα το τι χρώμα και τι σχέδιο θέλω να κάνω. Εγώ προσωπικά διαλέγω χρώματα και τις κάνω έτσι. Μόνο με χρώματα και όχι πολλά γράμματα, ας πούμε, όχι άσπρα, αλλά πολύ χρώμα. Τι άλλο, έχουμε βασικά σε δύο φάσεις εξελίσσεται η κατασκευή αυτής της τσάντας. Κόβουμε το αυτοκόλλητο ναι. Σε τέτοια κομμάτια. Η πρώτη φάση είναι αυτή. Κόβουμε το αυτοκόλλητο σε τέτοια κομμάτια. Το μήκος είναι 10 εκατοστά περίπου, ανάλογα το μέγεθος που θα θέλουμε να κάνουμε την τσάντα μας, άμα θέλουμε να την κάνουμε αρκετά μεγάλη. Είναι αυτό το μέγεθος. 10 εκατοστά φάρδος και 22 εκατοστά μήκος. Μάλιστα. Αυτά τα αυτοκόλλητα θα γίνουν γύρω στα 150 κομμάτια. Χρειάζεται για μια τσάντα έτσι μεσαίου μεγέθους. Για να κάνουμε μια τσαντούλα θέλουμε γύρω στα 150 κομμάτια. Εντάξει, δεν είναι ακριβό αυτό το υλικό από όσο ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Πόσο κοστίζει σε σένα περίπου μια τσάντα? Γύρω στα 10 ευρώ. Α, κοστίζει 10 ευρώ. 8 με 10 ευρώ ανάλογα. Το κοστίζει, ρε παιδί μου, αν θες να... Να δείξω πώς βάζουμε το αυτοκόλλητο. Να βγάλεις ποσότητα, ναι βεβαίως. Και να μου πεις ταυτόχρονα πώς σου ήρθε αυτό τώρα να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Πώς μου ήρθε. Σ' αρέσει γενικώς. Πριν δύο μήνες, παιδιά, το ξεκίνησε αυτό. Πριν δύο μήνες το ξεκίνησε αυτό. Είμαι λίγο... Σε δύο μήνες... Λιοντάρι δεν είσαι, Ηλία? Ναι, ναι. Ωραία, εμείς τα λιοντάρια έχουμε μια καλλιτεχνική φύση, Λοιπόν, μου έδειξε μια ξαδέρφη μας πώς θα το κάνω και από εκεί και πέρα κόλλησα, παιδιά. Κόλλησα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αγχολητικό. Κάθομαι, με έχει χάσει ο άντρας μου. Κάθομαι μέχρι τις 3 το βράδυ και κόβω.
Ανανεώνεις και τη σχέση σου, έτσι, από τη δύο. Καλά, μαθημάει. Ο σύζυγος κοιτάει τη Τζάντα με ένα μίσος, με μια κακία. Τη θεωρία αντίζηλα. Αυτό πρέπει οι άντρες να το κοιτάξουν για τις γυναίκες τους. Το κολλήσαμε στην εφημερίδα, ή εφημερίδα ή στο περιοδικό μας. Και το κόβουμε γύρω-γύρω, έτσι ώστε να φύγει το άχρηστο το χαρτί, το οποίο δεν είναι πλαστικοποιημένο. Αφού το κόψουμε γύρω-γύρω, εγώ έχω όμως κομμένα. Αφού το κόψουμε γύρω-γύρω, κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα, Τζένιο, σε όλα τα στάδια είσαι έτοιμη. Έχω, ναι, τα έχω όλα ετοιμάσει. Όχι, μόνο μπρος, μόνο από τη μία πλευρά είναι πλαστικοποιημένο, από την άλλη δεν είναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι πώς θα το δουλέψουμε, θα μείνει μόνο το πλαστικοποιημένο κομμάτι. Λοιπόν, όπως είναι το κομμάτι μας αυτό, το διπλώνουμε μια φορά στη μέση. Χρήστο, μπορείς να το δείξεις. Πάρ' το αυτό για να φαίνεται. Ωραία, αυτά δεν μας χρειάζονται. Αυτό μας χρειάζεται. Λοιπόν. Δώσ' το χέρι να φύγει από το στούντι. Εδώ στην εντοπή, βάζουμε ακόμη μια φορά, το διπλώνουμε. Δέπι, με πεις, με προσέχεις. Σε προσέχω. Έτσι. Ακόμη μια φορά. Μέσα, ναι. Οπότε, όλο το πλαστικοποιημένο κομμάτι είναι απ' έξω και μέσα έχει μείνει αυτό που δεν είναι. Αυτό γίνεται ένα πολύ μικρό. Φτάνει να καταλήξει σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Διπλώνουμε στη δεύτερη φορά και ξανά και να δείτε πόσο θα μείνει πριν. Και ξανά. Μη μου πεις μετά και ξανά. Αυτό εδώ γίνεται. Αυτό είναι το τελικό στάδιο από το κομμάτι. Ναι, τώρα, εγώ έχω ετοιμάσει εδώ κάποια για τη συναρμολόγηση. Είναι η δεύτερη φάση αφού ξεκινήσουμε τώρα τη συναρμολόγηση της τσάντας. Και αυτά τα ράβουν με το 9-4 μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ πρώτα τα πλέκουμε, πρώτα περνάμε το ένα μέσα στο άλλο. Χριστό. Έτσι, εδώ. Βάζουμε. Συνεχίζουμε να κάνουμε. Ένα πλέξιμο γίνεται. Βλέπεις. Δεν έχει κομμάτι, ίσως θα έκανα, θα σε βοηθήσω. Έχει, να σε κάνω. Γίνονται λωρίδες. Έχω μια έτοιμη εδώ λωρίδα. Α, αυτό δεν το έκανε. Ηλία, έχω μια έτοιμη λωρίδα, βλέπεις. Βαλίτσα θα κάνεις με αυτό. Όχι. Αυτή μπορεί να τη βάλεις και το κάνει, την κάνεις και ζώνη. Αυτό, σωστά, κάνουμε και βραχιολάκια τέτοια, και καλοκαιρινά. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, αφού αυτό είναι όλη τη τσάντα, το διπλώνουμε, Ηλία. Το διπλώνουμε. Α, και μετά δεύτερη. Στρόγγυλη τσάντα να κάνει, δηλαδή. Στρόγγυλη. Ναι, ναι, για να γίνει όπως. Τα περνάμε. Τώρα δεν μπορώ. Αυτό ακριβώς, θέλει ρε πολύ υπομονή. Θέλει δύο μέρες, δεν μπορείς να τα δείξεις όλα. Και θέλει και υπομονή όμως. Εγώ τώρα να καθίσω να κάνω αυτό εδώ πέρα, θα το φάω στο τέλος. Το χαρτί και θα το φτύνω. Δεν είναι. Βλέπετε πώς έγινε. Μέσα στη διασκέδαση. Απλά δεν έχουν υπομονή. Το πρώτο κομμάτι. Εγώ καταλαβαίνεις αυτό για πώς θα το πω. Ναι, αυτό ακριβώς. Πιστέψε το Ηλία. Ως βασιλιά. Μην το φέρνει, σε παρακαλώ τώρα. Περίμενε, τώρα στέψαμε τον Ηλία με αυτό. Κοίταξε, εμείς τα λιοντάρια το έχουμε και λίγο το βασιλικό, το ξέρεις. Ο αρχηγός του. Ναι, το πριγκιπικό. Το πριγκιπικό. Το βασιλικό είναι για τους μεγάλους σε ηλικία. Εμείς είμαστε πριγκιπόπουλα. Λοιπόν, για να κάνουμε, για να τελειώσουμε μια τσάντα, θέλουμε τουλάχιστον 4 τέτοια κομμάτια. Και καταλαβαίνεις τώρα πόσο δουλειά έχει αυτό το. Και το ναι, ένα. Αλλά το αποτέλεσμα σε αποζημιώνει αυτό που βλέπω. Φέρε και δώσε μας μια τσάντα να δούμε λίγο πώς είναι. Διάλεξες καμιά τσάντα να δώσουμε σε καμία τηλεθεάτρια. Θα παίξουμε μετά παιχνίδι. Θα δώσω δώρο, ναι. Διάλεξες. Τι ωραία θα διαλέξεις. Ποια θα μας δώσει. Εσύ θα διαλέξεις. Εσύ ποια θέλεις. Έλα, πάρε το, παιδιά. Εσύ. Έλα. Πάρε. Δες το υλικό. Όχι, το Σάββατο θέλω και την Ρόζ να τον δώσω. Έλα. Έλα, Σαβούλη, εσύ, αγόρι μου. Έλα, πάρε αυτή. Γιώργο, μπορείς να δείξεις αν θέλεις από το κοντρόλ τώρα τις τσάντες που έχουμε ετοιμάσει. Δεν ήταν ανάγκη η γυναίκα μπορείς τόσο κόπο έκανε. Ταιριάζει και με τα ρούχα μου, έτσι. Ναι. Ακούει το κοντρόλ. Ακούει το κοντρόλ. Ωραία. Όποτε μπορέσεις, βάλε τις τσάντες που έχω κάνει στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα βάζοντας το ένα κομμάτι επάνω στο άλλο. Κατάλαβα. Κάνουμε με την πετονιά και με το βελόνι, βελονιές, περνάμε ανάμεσα εδώ και το ράβουμε γύρω-γύρω. Και φτάνει σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα και τώρα εγώ έχω δει
ρίγμα εδώ. Καταπληκτικό. Αυτό δεν είναι άραυτο, παιδιά, οπότε συνεχίζουμε να ράβουμε εδώ. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα έχουμε και άλλο. Αν θες να μιλήσεις μήπως με την... με τη Χρύσα μας εδώ, που είναι απασχολημένη. Όπου, τι ωραία, δε. Κοίτα τι ωραία φαίνεται. Ανάμεσα της Χρύσας. Αυτές εδώ, αυτή εδώ είναι για τις Σόνιας που έχω κάνει εδώ. Είναι όλες για φίλες και φίλους. Ακουγόμαστε μας τώρα. Ακουγόμαστε. Θέλω να πω ότι δεν τι το κάνω. Τι ωραία τσάντα. Ντέμπι, αυτά είναι της βαφτιστικιάς μου. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Δεν το κάνεις επαγγελματικά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Κακό. Να εξηγήσω, δεν το κάνω γιατί... Μία έκθεση δίνωσε. Πρέπει να κάνεις με αυτά. Δεν ξέρω στο μέλλον, ίσως να το κάνω. Αυτό και καδράκια μπορείς. Α, και αυτή μου αρέσει εμένα. Και καδράκια μπορείς να κάνεις. Αυτή εδώ τα αστεράκια τα έχω κάνει με το χέρι. Αυτή εδώ τα αστεράκια τα έχω κάνει με το χέρι και τα έχω κολλήσει επάνω. Και όπως και τις φίρμες που έχω βάλει σε κάποια σημεία, δεν είναι από το περιοδικό. Ούτε από το, τα εφημερίδες. Είναι, τις έχω κόψει και τις έχω κολλήσει και τις έχω πλαστικοποιήσει. Είναι, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, βρε. Αυτά τα έκανα μετά, αφού έμαθα καλά. Έτσι είναι, μαθαίνεις κάτι και μετά το εξελίσσεις. Έχω κάνει ήδη στήρα ένα εδώ. Και αυτή είναι. Α, τα στεράκια εδώ που βλέπεις είναι έτσι φτιαγμένα στο χέρι, δεν είναι. Ποια τσάντα θα μας δώσεις, Τζένι. Όχι και να μας δώσεις, θα διαλέξουμε μία τσάντα. Ηλία, εγώ λέω να δώσω αυτή. Όχι μωρέ, εγώ θέλω εκείνη με το χερούλι. Όχι, δεν μ' αρέσει εκείνη με το χερούλι. Εγώ θέλω εκείνη με το χερούλι. Λοιπόν, να στη δώσω πολύ ευχαρίστω. Όχι, θέλω εκείνη με το χερούλι. Χερούλι. Είναι χρησιμοποιημένη. Την Τέπη θα την κάνει. Αν έχει πρωτοφανή, θα την κάνει μια κόκκινη. Τι εννοείς ότι είναι χρησιμοποιημένη, τι έπαθε. Είναι δικιά μου αυτή, είναι δικιά μου. Εγώ αυτή θέλω. Να την πάρεις. Για να την είναι δικιά σου, αλλά είναι πιο καλή από δεν θα την αφήσω από τα χέρια μου, αυτή θα την βγάλω την εκπομπή. Μην γελάσεις από μέσα, σ' ακούω. Όταν θα τραγουδάς αυτή την τσαντούρα, θα έρχω μέσα συνήθως. Και θα πεις και ένα τραγούδι. Δέπει τα κουμπώματα, έχουν πολλή δουλειά για να τα δείξω. Όχι, μωρέ, εντάξει. Και ποιος τώρα θα καθίσει να κάνει δουλειά. Ναι, βάζουμε δηλαδή τα κουμπώματα εδώ, θέλει, έχει αρκετή δουλειά τώρα, οπότε λέω να μην τα πούμε τα κουμπώματα, όποιος θέλει όμως να όποιος κάνει. Όποιος θέλει δίνουμε και κατοίκον μαθήματα εδώ στην άλλη τηλεόραση. Όποιος θέλει να κάνει, ναι, θα βοηθήσω, ναι, θα βοηθήσω. Δεν είναι αφιλοκερδός, θα δώσετε εκεί 50 ευρώ την ώρα να... να γίνετε καλλιτέχνη. Την ώρα κιόλας. 10 ευρώ στοιχίζει τσαντούλα. Μπράβο, Τζένι, συγχαρητήρια. Ποια είπες θα μας δώσεις για τα παιχνίδια. Δώσε για τα παιχνίδια μας. Μία θα την είπαμε, αφού έχω κάνει. Ας πάρει η τηλεθεάτρια τηλέφωνο. Η τηλεθεάτρια θα πάρει αυτήν τα χερούλια, να ξέρεις. Όχι, και είναι δικιά μου αυτή. Αν σ' αρέσει πολύ, στη χαρά. Αυτή είναι για την τηλεθεάτρια. Αυτή θα κρατήσω. Δεν το είπα λίγο γι' αυτό. Δεν, δηλαδή, 10 φορές το είπα, δεν θα μου το πει. Αλλάζουμε θέμα. Χρύσα. Ένα παλαμάκι τώρα μπορούσες να βάλεις, ρε παιδί μου τώρα. Χρύσα, ρε. Θέλω να δούμε, πριν μιλήσουμε για τη Χρύσα, ένα βιντεάκι της Χρύσας που είχε έρθει πέρσι εδώ. Πώς ήταν? Προπιάστε τους. Προπιάστε τους. Χρύσα, είδες πως ήσουν, ρε εσύ. Χάλια τα λέω. Χάλια. Ήρθε και ανανεώθηκε. Τώρα να αρχίσω, ναι, χθες με περιποιήθηκε ο συμπαρουσιαστής σου ιδιαίτερα. Μόλις λέμε πιάστε τους,
Ξέρεις, τρέχω εγώ και αλλάζει η διάθεσή μου. Θέλω να πω ότι τα διατήρησες τα κιλά. Τα διατήρησα. Και θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, το ότι να χάσεις κιλά είναι εύκολο. Ναι. Το να τα διατηρήσεις, έλα για και διατήρησε αυτά τα κιλά που... Δύσκολο. Τώρα πρέπει να προσέχω πιο πολύ. Πέρασαν πόσοι μήνες. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, δηλαδή 5 μήνες και εσύ δεν τα έχεις βάλει τα κιλά, ρε παιδί μου. Κοίταξε, είμαι σε 65 και σταματήσαμε 63-900 όταν τελειώσαμε την εκπομπή. Δηλαδή έβαλε ένα κιλό και 100 γραμμάρια. Ναι, άσε μα, δεν χρειάζεται. Κοίτα, είπε ο κύριος Άνθιμος ότι όταν κάνουμε δίαιτα χάνουμε. Ανεβαίνουμε με τα 2 κιλά μόλις σταματάμε τη συντήρηση και μένουμε εκεί. Εγώ πιστεύω. Δεν το συζητάω μείνω... τώρα το ένα το κιλό που έβαλε τώρα. Ότι... Και από τι νερό να πιει. Καταρχήν άλλο ναι. άνθρωπο. Ναι. Σε έβλεπα πριν, δηλαδή σε βλέπω και τώρα. Μετάλλαξε η συντήρηση. Μπράβο. Άλλαξε η ζωή σου, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πάρα πολύ. Τώρα να πω στους συνεργάτες να μην αρχίσω πάλι τα ευχαριστώ και αυτά όπως φτιάχναμε Όχι. πέρσι. Πάρα πολύ. Η διάθεσή μου αρχίζω να. Και επαγγελματικά νιώθω μια άλλη χρήση. Άλλη όταν ψυχολογία σε και στο κανάλι και σε όλους. Άλλη ψυχολογία. Ένας άλλος άνθρωπος. Υγείας, ψυχολογίας. Τώρα βλέπω, παραδείγματος χάρη την Κατερίνα Ζαρίφη, πώς τη λένε, που έχασε κιλά και λέω κι εγώ τα κατάφερα. Και έχασα, μπορεί να μην ξέρουν, αλλά έχασα. Λέω κι εγώ τα κατάφερα. Γιατί ρε, όσοι τους ξέρουν μόνο χάνουν. Η προσπάθεια, σοβαρά μιλάς, και να κρατήσεις κιόλα και να διατηρηθείς. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και πόσο διαφορετικά ανεβαίνει η ψυχολογία σου, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, σοβαρά μιλάς. Και όταν ανεβαίνεις, αποδίδεις σε όλα τα θέματα. Εντάξει, το Ινστιτούτο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Οι άνθρωποι που σε πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, αυτούς θα ευχαριστήσεις. Εμείς εδώ η ψυχολογική υποστήριξη, η οικογένειά σου. Όλοι, όλοι. Πολύ σημαντικό. Τη Χρύσα εγώ όμως δεν την έβγαλα έτσι. Υπάρχει λόγος που την έφερα σήμερα εδώ. Γιατί θέλω να δώσω δύο καινούργιες ενότητες στον αέρα. Η μία είναι η ενότητα του τηλεθεατή. Θέλω σε αυτή την εκπομπή, σας είχα πει από την αρχή, να συμμετέχετε όλοι. Θέλω όλη η δράμα να περάσει από εδώ πέρα. Ένα βίντεο. Θέλετε να κάνετε μία πρόταση γάμου. Εξομολόγηση. Έχετε ένα βίντεο που το έχετε τραβήξει αστείο. Τι άλλο, ρε παιδί μου. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα και μια να... Μια έκπληξη, ένα σας Η ώρα του τηλεθεατή. Ό,τι θέλει ο καθένας από εσάς, μπορεί... Του δίνω εγώ το βήμα να έρθει εδώ και να το παρουσιάσει. Και η δεύτερη, που ταιριάζει έτσι λίγο με την Χρύσα, είναι το «Κάνε μια ευχή». Mm. Η Αλφα Τηλεόραση βρίσκεται στην 1η Ιουλίου και Κοσμά Ετωλού Γωνία. Θέλω να γράψετε ο καθένας από εσάς μία ευχή, μικρή ευχή, έτσι, δεν είμαι εγώ η καλή νεράιδα να μου πείτε ότι χρωστάω 50.000 ευρώ και να σας τα ξεχρεώσουμε. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Θα στείλετε το γραμματάκι, γράψτε μου ένα τηλέφωνο μέσα και θα επικοινωνήσουμε εμείς σαν εκπομπή μαζί σας για να δούμε, να σας πραγματοποιήσουμε ευχές. Κάτι που θέλετε να κάνετε, όπως ήταν η Χρύσα. Ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, δεν μιλάμε μόνο για δεινάδεσμα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, αρκεί να είναι εφικτό. Μην μου ζητήσετε να πάτε στο Θιβέτ, ούτε λεφτάκι, ούτε πράγματα που μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Να σας δώσω λίγη χαρά για κάτι ναι. το οποίο του λείπει και πιστεύει ότι μπορεί να εκπληρωθεί. Ντέπι, πάντως ήθελα να σας πω μπράβο σε όλο το κανάλι που προσπαθείτε και έχετε τέτοιες ιδέες, γιατί... Θέλουν κάτι καινούργιο. Όταν υπάρχει καλή διάθεση. Δράμα. Ναι. Μπράβο σας. Και σε όλες τις τηλεθεράτριες και τους τηλεθεατές να πω ότι είναι καλό να σε ακούσουν. Όπου ακούνε ντέπι, θα ευχαριστηθείτε. Πιάστε τους. Και θέλω να πω γιατί, ας πούμε, η Χρύσα, εμείς δεν ζητούσαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε από την αρχή ότι ελάτε, δεν θα σας ζυγίσουμε, δεν θα σας μετρήσουμε, δεν θα πούμε τα κιλά σας δημοσίως. Στη Χρύσα το κάναμε την καημένη και τα μπούτια τη δείξαμε και είπαμε τέτοια υπάτια και τη ζυγίσαμε. Αλλά η Χρύσα είναι ένα τέτοιο άτομο που αναπτύχθηκε μεταξύ μας και μία φιλία. Κρύβω όλο τη δέχη στα μούτρα εδώ με τον οποίο δεν μοιράζει, με δείχνει. Αναπτύξαμε μία φιλία. Πάντα να προχωράτε, παιδιά, πάντα να προχωράτε. Και ωραίες ιδέες, δεν Θέλω να πω όμως ότι κι εσύ είναι ένα άτομο που. Έτυχε. Ήρθε σε αυτά. Έτυχε. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή. Να έρθει κάποιο και ζώζουν εμεί να τον ζυγίσουμε Όχι. και να τον μετράμε και να σε δείξουμε την κυταρίτα και να σε δείξουμε τα μπούτια και να δείξουμε το σκεμπέ. Και άμα είναι άνετο όποιο θα έρθει, πιστεύω ότι θα βγει όλο αυτό. Και δεν απευθυνόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε γυναίκε. Ναι, γι' αυτό είπα. Στου τηλεθεατέ.
Και ένας άντρας μπορεί να ανέβει ψυχολογικά, γιατί όλα για τις γυναίκες τα Σάβα. Όλα γύρω από τις γυναίκες. Θα μας τραγουδήσει ο Σάβα σήμερα. Τι κάνεις, αφωνία, αφωνία για να κάνει. Θα μας τραγουδήσει. Μπορεί να τραγουδάς κάθε μέρα. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκουράζεις τη φωνή σου, γιατί και τώρα έχουμε πολύ πρόγραμμα μπροστά μας. Το κατάλαβα εγώ ότι σε βλέπω έτσι ότι... Πες, κάνε μια χειρονομία. Μια χειρονομία, όχι. Γιουζελίν που λέει. Ωραία ιδέα αυτή. Αυτό τι... τι σημαίνει. Good. Πες μας. Να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο. Σήκω, Χρήστα, εσύ να μας δείξεις πάλι εγώ. Θες να σου πω. Για σήκω να μας δείξεις εκεί πέρα που έμεινες μηνιό. Να σηκωθεί και η κάμερα. Μπρα. Και η κάμερα να μην... Η κάμερα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί. Έβαλα πολύ. Τίποτα δεν έβαλε, ρε πλάγα μου. Κάτσε να δω και από εδώ και το μαλλί. Το μαλλί Ηλίας. Και το αδυνάτισμα. Ντέπι. Πιάστε τους, αλφα δράμας. Πολύ ωραία. Ο Ηλίας είναι την πλάς, κόσμη που πλάς. Μου πεις. Ναι. Δεν έχεις μόνο εσύ τα πρωτεία. Εγώ έχω το μαλλί μου να το κόψω χρόνια. Εσύ από το μακρύ έφτασες στο αγόρια. Οι δικοί μου έπαθανε πλάκα, πάθανε σοκ. Είναι πάρα πολύ νεανικό όμως. Εχθές πήγα στον Ηλία και το λέω κόψε. Ήμουν καλό παιδί, δεν μπορείς να πεις. Όχι, δεν μίλησε καθόλου. Και δημιούργησε. Όλοι πάθανε πλάκα, Ηλία. Ωραία, χαίρομαι. Περιτώ. Χαίρομαι. Θέλω να πω ότι μετά από τους χορηγούς θα παίξουμε, να είσαστε έτοιμοι, μην παίρνετε όμως κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, να είσαστε σε ετοιμότητα για να πάρετε στο 37-37-8, τέσσερα παιχνίδια σήμερα, πάρα πολύ αστεία τα παιχνιδάκια μας, θα έχουν έτσι πολύ suspense. Καλέστε να κερδίσετε και τα δώρα μας. Και το τσαντάκι που έκανε η... Και το τσαντάκι της φίλης μας. Είναι πολύ ωραίο τσαντάκι. Θέλεις να πεις μια φορά τα δώρα, μπας και τους δελεάσουμε. Βεβαίως. Όχι ότι έχουμε θέμα δηλαδή. Και έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Είπαμε την τσάντα που έχουμε από την Τζέννη, τη φίλη μας. Αυτό το παίρνεις, εντάξει. Άλλο είναι εκείνο που έχει Ντέπι. Έτσι. Ένα ημιμόνιμο μανικιούρ από τα Royal Spa Center. Ένα άρωμα από το Aromance. Ένα τοπάκι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Σαραφίδου. Μία γραβάτα από το Phoenix. Μία οξυγονοθεραπεία από τα Vita Plus. Μία θήκη κινητού ανάλογα με το κινητό σας από το Constantin Store GR. Μία τούρτα από το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Μία πολύ ωραία πίτσα από την πιτσαρία Μάκης. Μία βιολογική κρέμα προσώπου από το βιολογικό Παντοπολείο. Ένα ζευγάρι πέδιλα από το κατάστημα του κυρίου Πολυχρονιάδη Βασίλη. Και ένα μπολερό από το κατάστημα της κυρίας Πόπης Αθανασιάδου. Και ένα τισέρτ από το κατάστημα Λουίτζι. Έχω δοκιμάσει τα αρώματα του Aromance, Ηλία. Είναι, κρατάνε πάρα πολύ. Είναι φανταστικά. Ορίστε. Και είναι μάρκες. Ορίστε. Είναι αρώματα γνωστά, δεν είναι. Και βέβαια, την επόμενη Τετάρτη, όλοι αυτοί που έχετε κερδίσει μέσα στο Νοέμβριο, θα κάνουμε μία κλήρωση εδώ μπροστά σας. Και ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ένα τριήμερο για δύο άτομα, όπως λέει και ο φίλος μου Ηλίας. Έτσι πρέπει. Με το Share Travel στο Μπάνσκο. Για πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και περιμένουμε τηλέφωνο. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων, αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από τόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε, στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνα για παραγγελίες 25210-33079. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο.
Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά Solarium. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νηφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες Α, C, Ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Gaitagis. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία δρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Πέλετ, Εράτο και Ρεβ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter, μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Gaitagis. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Λοιπόν, και βγήκαμε στον αέρα, είμαστε καλή συνέχεια. Εδώ μην πείτε πολλές. Δηλαδή, είμαι τόσο άνετα που καταλαβαίνει. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας για να παίξουμε το ταμπού. Μία λέξη που περιγράφουν τα παιδάκια. Έχουμε γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Λίγο πιο... να κλείσετε λίγο την τηλεόραση και να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Άρα αυτό φταίει από μέσα, αυτό εγώ εκεί θα δεις. Πάμε. Το όνομά σου. Άννα. Άννα. Ναι. Άννα, με τι θα παίξουμε. Με τι να παίξουμε. Με τον αναγραμματισμό. Τον αναγραμματισμό, Άννα. Ορίστε. Δεν θα βοηθήσω πολύ σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη λέξη. Για να τη δούμε. Τη βλέπουμε. Νιχάρα. Νιχάρα. Από τον ήχη. Που λένε, όχι... Μία μικρή βοήθεια. Έλα ρε, Άννα. Δηλαδή... Να μην πούμε τι είναι, δεν. Όχι. Ορίστε. Μία μικρούλα βοήθεια. Είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Ναι. Μπορεί να είναι και ξανθό. Γιατί κόλλησα τώρα. Όχι, είναι μαύρο κατά μαύρο. Δεν υπάρχει σε άλλο χρώμα. Η λέξη μας αυτή. Θα μας πω τι κόλλησε. Είναι μαύρο. Έλα. Έχει και τραγούδι τέτοιο.
μαύρο και έχει τραγούδι. Είναι μαύρο και έχει τραγούδι. Λέξη. Ορίστε. Η λέξη, λέω, έχει χρησιμοποιηθεί και σε τραγούδι. Χάραμα. Όχι. Καμία σχέση. Κάτι κόντεψες. Όχι χάραμα. Όχι. Δεν μπορώ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Έχασα. Οκ. Δεν πειράζει. Δεν δείχνουμε. Γιατί να μην τη δείξουμε. Α τη δείξουμε, όχι, φεύγουμε παιχνίδια. Α δείξουμε την απάντηση για να δεις άνα πόσο εύκολο ήταν. Αράχνη, μάλιστα, καμία σχέση. Okay. Καλέ, εγώ σας είπα μαύρο, γιατί βγάλατε αυτή με τη βούλες. Είναι δαλματίας. Είναι δαλματίας. Ανά, μισό λεπτό. Ανά, εσύ παίζεις για τα παιχνίδια εδώ ή γενικά για το ταξίδι που θα κληρώσουμε. Και για τα παιχνίδια και για το ταξίδι. Άρα σ' αρέσουν τα ταξίδια. Ναι, τώρα είναι λίγο πρακτικά δύνατο. Είσαι καλή μαγείρισα. Βεβαίως. Σε περιμένουμε 16 Δεκεμβρίου στην Ονειρούπολη με κάτι χριστουγεννιάτικο με ένα γλυκάκι. Να το πάρω έτοιμο από το Σπύρο την τούρτα και να σας τη φέρω. Όχι, μωρέ. Ακούς. Α, φαντάζεσαι να την κερδίσεις εδώ γιατί φέρεις εκεί πέσον κάτι χριστουγεννιάτικο. Θα το καταλάβουμε όμως. Η κριτική μας επιτροπή είναι πολύ safe που θα βάλουμε. Γιατί και εκεί πέρα έχουμε ένα τρίμερο στο Καϊμακτσαλάν. Στην Ονειρούπολη που θα κάνουμε το διαγωνισμό από τα χριστουγεννιάτικα τα γλυκά. Έτοιμα θα τα φέρετε από το σπίτι. Ναι, το γνωρίζω, το άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Σε περιμένουμε να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Α, ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Καλά. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Καλό βράδυ. Περιμένουμε το δεύτερο τηλεφώνημα. Έχουμε τον αναγραμματισμό. Όχι, τον αναγραμματισμό τον είπαμε. Ταμπού. Μία τυφλόμυγα και σήμερα έχουμε και ένα παιχνίδι γνώσεων και ταχύτητας. Ναι. Όταν λέμε γνώσεων, δημοτικού δηλαδή. Δεν... Πολύ δύσκολα, βρε συντέτη. Αλλά νομίζω ότι... Γεια σας. Καλησπέρα. Να πω μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα σε όλο το ωραίο παράκι της δράμας. Να σου πούμε ότι όντως είναι γλυκιά η καλησπέρα σου, έχεις πολύ γλυκιά φωνή, έτσι. Ναι, ναι. Να μας πει εδώ ο Μουσουρουγός. Θα την φέρουμε και σε μια βραδιά που θα κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Από τραγούδι πώς πας? Λίγα πράγματα. Ναι. Το όνομά σου? Λέγομαι Βίκη. Βίκη, με τι θα παίξουμε? Θέλω την τυφλόμυγα. Θέλεις την τυφλόμυγα. Ναι. Άκου τώρα τι θα γίνει με την τυφλόμυγα. Για πες. Θα διαλέξεις εσύ, εκτός από μένα, γιατί εγώ τα ξέρω τα υλικά, τα έχω φέρει. Θα διαλέξεις έναν από αυτούς τους τέσσερους, τους δύο κυρίους και τις δύο κυρίες. Δεν θέλω τέτοια. Που πιστεύεις ότι θα κερδίσεις. Λοιπόν, να βάλω τη Χρύσα που είναι, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει χάσει τα κιλά της. Σε ευχαριστώ, Βίκη. Σε ευχαριστώ, κορίτσια. Να δυνατίζετε κι εσείς να σας έβγαζε, ορίστε. Εγώ, με το τσαντάκι στο χέρι θα πάω, δεν με νοιάζει. Μην φέρνετε ακόμα το δίσκο. Μπορείς να με βοηθήσεις να δε... Όχι, 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 όχι. Φοράει τη γραία, τη βάλω τη γραία του πουλάω. Ναι, δεν έχουμε και χάλια. Είπα να βάλω την Ευγενία, αλλά δεν θέλω να την κουράσω, θέλω να βάλω την Ηλία. Αφού τη Χρύσα είπες. Τη Χρύσα, α, την Χρύσα, ναι, συγγνώμη. Ένα θα παίξει αυτό. Ναι, 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 τη Χρύσα, τη Χρύσα. Το μετάνιωσες, πάμε στην Ηλία. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω και από κάτω, γιατί... Μην το σηκώσει και... Σίγουρα δεν βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω. Πηγαίνει. Και στη μύτη, Λία. Βάλτε και εκείνη την τζάντα ανάποδα, της Τζέρις. Δεν σας πιστεύω, ρε παιδιά, σένα διάλεξε. Έκατσε ακριβώς με το σινουλάκι. Πολύ ωραίο. Βίκη. Ας βγάζετε, βρείτε το τζελοφάνο. Βίκη. Βάλ' το εκεί δίπλα της. Βγάλ' το ζελοφάν. Ναι, ζελοφάν, για να σκουπιστεί αυτό στο τέλος, άστο αυτό, στο τέλος θα το δοκιμάσει, θα το πιάσει. Να κάνω. Τώρα θα σου πει. Το κόλλησες. Ξεκόλλησες. Ακούω μια φασαρή. Όχι, αυτό στο τέλος βάλτε από εδώ. Προσπάθησε το βάλουμε εδώ. Αυτό να σκουπίσει το χεράκι της. Χρύσα, για πιάσε λίγο το πρώτο το αντικείμενο. Κάτσε, πού απλώνω. Βάλτε και λίγο ίσια η τρύπα από κάτω. Πιάστο καλά. Τι, πρέπει να βρω τι είναι. Ναι. Πρέπει να είναι χερούλα από πόρτα. Ναι. Μπράβο. Περνάμε γρήγορα στο δεύτερο. Το δεύτερο θέλω να σου πω ότι είναι σε μινιατούρα. Για να δούμε πού είναι η μινιατούρα. Έλα, έπρεπε να έχουμε και ρολογάκι εδώ. Είναι βιολί, αυτό. Νομίζω, μπράβο, ρε Χρύσα. Έλα τώρα. Βίκη, έχεις πέσει μέσα. Μια χαρά, σούπερ.
Σούπερ. Μπράβο, ρε Βίκυ. Για βάλε το χέρι. Ένα χέρι. Τι κάνετε και γελάτε. Λοιπόν, τώρα πείτε. Να μυρίσω, μπορώ. Ναι. Μπορώ να μυρίσω. Όχι, 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 όχι. Σκόρδο είναι, ρε παιδιά. Okay. Δεν είναι. Εγώ πια κόντυψα να τη φάω. Μη μυρίζεις. Σκέψου καλύτερα. Τώρα μπορείς να χαϊδέψεις. Δεν μπορώ να μυρίσω. Όχι. Όχι. Να βοηθήσουμε. Όχι. Μπορείς να χαϊδέψεις το Σάββα τα μάγουλα τώρα. Όχι, όχι, όχι. Μήπως είναι. Ναι, ρε. Ρε. Μια μυρίζει. Πολύ δυνατή. Πολύ σκόρδο έβαλε αυτή που έχω. Ναι, γιατί άμα το μυρίζει. Βίκυ. Μπράβο, Χρύσα, μπράβο. Άφηνα και φακές. Δικάκι, τι δώρο διαλέγεις? Θέλω το τσαντάκι που έχει φτιάξει η Ευγενία. Μπράβο, ρε πού. Μπράβο, Βίκυ. Όχι το δικό μου. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο είναι, μπράβο, κορίτσι μου. Εσύ, Βίκυ, μαγειρεύεις? Αρκετά. Θα μας έρθεις με νύρο. Η μαμά μαγειρεύει, αλλά σε αυτό δεν το συζητώ, εννοείται. Θα έρθεις να διαγωνιστείς, ε. Εννοείται αυτό, βέβαια. Θα έρθεις εκεί προσωπικά, θα μου πεις είμαι η Βίκυ με τις φακές. Το τσαντάκι θα σου το δώσω εγώ προσωπικά, θέλω να σε γνωρίσω, Βίκυ. Με ξέρεις, Ευγενία. Σε ξέρω. Ευγενία. Για τους φίλους, Τζένι. Βίκυ, από έλα, μετά θα τα πούμε. Έλα, το τώρα με τον κόσμο. Βίκυ, σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σου. Έτσι θα μυρίζετε κι εσείς. Έχουμε ακόμα δύο παιχνιδάκια, το ταμπού. Πες. Δεν είναι πράγματα, θα μυρίσεις κόρδο και δεν κάνει. Φάει βρε μια κουταλιά. Επειδή έβαλε τα χέρια σου μέσα, τι. Όλο το κόσμο να έκανε το. Καλό είναι. Είναι το άρωμα του κουταλιά, ήταν. Δεν είναι να κοιμάζει. Μια κουταλιά. Και εσύ έβαλε και τα δυο τα χέρια μέσα, ρε παιδί. Πόσο σκόρπια. Δεν ξέρω τι πάει. Αν μου έλεγε και να το μυρίσει, δεν ξέρω τι πάει. Τη μύτη. Εγώ σήκωνα το πιάτο. Εγώ σήκωσα το πιάτο για να στο φέρω να το. Λοιπόν, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Έχουμε το παιχνίδι των γνώσεων. Θέλω και ορολογάκι και σε αυτό έπρεπε να βγάλουμε ορολογάκι. Γιωργάκι, τώρα σε λέω έτσι γιατί είναι η μαμά δίπλα. Γιωργάκι μας, γλυκέ μας, να βάλεις και ένα ορολογάκι. Και έχουμε και το ταμπού, τη λέξη που περιγράφουν τα παιδάκια με το δικό τους τρόπο. Ας σηκώσεις κάτι στο τηλέφωνο, για. Θα αρχίσουμε τα περσινά. Να πούμε τα δωράκια μας. Την τσάντα από την Τζέννη τη δώσαμε, πάει τσαντούλα. Όχι, μία που έδωσε σε μένα εδώ. Ένα ημιμόνιμο μανικιούρα από τα Royal Spa Center, πες το επόμενο. Ένα άρωμα από το Aromance. Ένα τοπάκι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Σαραφίδου. Μία γραβάτα από το Phoenix. Μία οξυγονοθεραπεία από τα Vita Plus. Μια θήκη κινητού, για ανάλογα με το τι κινητό έχετε εσείς, από το constantinstore.gr. Μία τούρτα από το ζαχαροπλαστείο Σπύρος. Μία πίτσα από την πιτσαρία Μάκης. Μία βιολογική κρέμα προσώπου από το βιολογικό παντοπολείο. Ένα ζευγάρι πέδιλα νούμερο 39, κοριτσιστικά, από τον κύριο Πολυχρονιάδη Βασίλη. Ένα μπολερό από το κατάστημα Ντόλ της Πόπης Αθανασιάδου. Και ένα τισέρτ από το Λουίτζι. Και βεβαίως, κλήρωση την επόμενη Τετάρτη εδώ για ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Μπάνσκο. Γιατί δεν σηκώνετε βρε τα τηλέφωνα. Καλέστε και δηλώστε συμμετοχή. Και θέλω να πω βεβαίως και γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Κατερίνα. Κατερίνα, από πού παίρνεις? Από Καλαμπάκι. Χρόνια πολλά, γιόρταζε η Ναι, καλά. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το Καλαμπάκι, είναι το χωριό του συζύγου. Ναι. Σάββατο χωριό σου, βλέπω ενδράσεις. Ναι, ναι, ναι. Κατερίνα, θα παίξουμε με το ταμπού ή με το παιχνιδάκι γνώσεων? Με αλλά στην αρχή σε είδω. Μη μιλάς, καλή, δεν ακούω τι λέει η γυναίκα. Τι είπες? Με το ταμπού. Με το ταμπού. Για να δούμε το παιδάκι να μας περιγράφει μια λέξη. Πού είναι το παιδάκι? Συνήθως τη φοράνε οι άντρες. Δεν τη φοράνε με τις πιτζάμες ούτε με στο σπίτι. Τη φοράνε έξω όταν πάνε. Και οι περισσότεροι δεν παντρεύονται. Νομίζω αν είναι αυτό που δεν ξέρω.
Εύκολο, έτσι. Ναι, η γραβάτα πρέπει να είναι. Η γραβάτα. Για να δούμε, είναι η γραβάτα. Την απάντηση. Είναι η γραβάτα. Μπράβο. 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 Θύμισε μου το όνομά σου. Κατερίνα. Κατερίνα, τι δώρο θα διαλέξεις. Το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Σαραφίδου. Ναι. Το τοπάκι. Είναι ένα τοπάκι δαντελένιο. Δικό σου. Αφήνεις τα στοιχεία σου στο κοντρόλ. Να έρθεις και να το πάρεις έγκαιρα. Να μας αφήσεις και τηλέφωνο και αυτά. Γιατί θα, την άλλη Τετάρτη θα μπει στην κλήρωση για το τριήμερο στο Μπάνσκο. Και αν μαγειρεύεις και καλά, σε περιμένουμε στις 16 Δεκεμβρίου στον Ονειρούπολη. Έχουμε ένα τριήμερο για το Καϊμακτσαλάν. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σου. Και περιμένουμε ακόμα. Αχ, το άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει το άλλο που θα το κάνουμε. Γιατί δεν θα το κάνω εγώ. Το κάνετε δύο από εσάς. Με το ρολογάκι, όπως είπα εγώ, τον Γιώργο. Μπράβο, Βίκη, το πήραμε. Τα πήραμε, Βίκη. Εσένα σε κλείσαμε μια φορά, θα έρθει στη μαγειρική, τα Χριστούγεννα. Τι θα κάνει, είπε. Είναι η ειδικότητά μου. Γιαννιώτικη. Όχι, εκείνη είναι η πίτα. Η πίτα είναι δύσκολη. Θέλει κοπέλα πίτα. Βασιλόπιτα είναι. Και για επιδόρπιο θέλει. Μια τούρτα θα κάνω. Χριστουγεννιάτικη. Ναι, με δέντρα επάνω, οι βασίλειδε. Περίμενε. Για τις 16 του μηνός, λες, ή για το μαγειρική. Ναι, για τις 16. Νόμιζα γιατί θα κάνουμε και μαγειρική μαζί κάτι. Ναι, αυτό όμως από την καινούρια χρονιά θέλω να πω ότι όλο το Alpha Family θα έχουμε έτσι ένα δίμηνο τρίμηνο που θα μαγειρέψουν όλοι. Εκεί θα κάνουμε. Όλοι. Εκεί δεν θα γίνει με διαγωνισμό. Άντε, εκεί θα κάνω βασιλόπιτα, εντάξει. Εσύ, Σάβα, ξέρεις να μαγειρεύεις. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά να μαγειρεύω. Αλήθεια. Μπράβο, Σάβα, μπράβο. Εσύ. Ξέρω μακαρονάδα με κιμά. Ξέρω. Κιμά με μακαρόνια. Ξέρω. Και άλλα πολλά. Είμαι πολύ καλός γενικά. Τελικά η μόνη ανοιχτή. Πολύ ωραίο μαγαζί στις Κρινίδες που πάω και τρώω εκεί πέρα συνέχεια. Είναι... Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σου. Αγγελική. Αγγελική, είσαι μικρούλα. Όχι. Γιατί σε ακούω πολύ μικρή έτσι τη φωνή, είσαι. Καλά, δεν θα σε ρωτήσω και πόσο χρονών είσαι. 19. Παίρνεις από εδώ, από τη Δράμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα Βασιλική. Αγγελική. Αγγελική. Δεν γελάρες που μέσα, ρε. Θα παίξουμε σε ένα λεπτό. Θα πρέπει εδώ δύο άτομα να ποντάρει σε δύο άτομα. Και θα παίξουν έτσι ένα παιχνίδι γνώσεων, θα μπορούσα να το πω. Οι γνώσεις είναι δημοτικού δηλαδή, είναι κάτι το καθημερινό, δεν ξέρω πόσο τα θυμούνται, τα θρησκευτικά θέματα. Ποιους επιλέγεις να παίξουν και σε ποιον ποντάρεις ότι θα κερδίσει. Τι θέματα είπατε. Ναι, το θέμα είναι γνώσεων. Αν έβαζες αρχαία ελληνικά. Έξυπνα βουλκάνη, ο κύριος... Εκτός αν θέλεις, Αγγελική, υπάρχει και άλλη πρόταση. Ναι. Να σε ένα λεπτό να μην ποντάρεις σε κανέναν από εμάς και να πάρεις το παιχνίδι πάνω σου. Και θα να πεις ότι εγώ θα κύριο. Παίξω για τον εαυτό μου. Θα ποντάρω στον κύριο με το κόκκινο. Στον κύριο Ηλία. Ορίστε, Ηλία, το χαρτάκι σου. Μην απογοητεύσετε. Δεν ξέρω. Ο Ηλίας εμένα προσωπικά δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έξυπνα φαίνεται. Ναι. Τα φαινόμενα πετούν, αλλά τέλος πάντων. Και σε ποιον άλλον. Γίνεται σε σένα. Όχι, γιατί εγώ τα ξέρω. Στην ξανθιά, κυρία. Στην κυρία Τζέννη. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάρε κι εσύ. Και ποιος ποντάρεις ότι θα κερδίσει από τους δύο. Ο κύριος Ηλίας. Ο κύριος Ηλίας. Λοιπόν, με το δικό μου σύνθημα θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος. Θέλω μέσα σε ένα λεπτό να μου γράψετε όσες περισσότερες γνωρίζετε, με δικά σας λόγια, έτσι. Δεν χρειάζεται ουκ και ημί και αυτά. Από τις 10 εντολές, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Γιατί βρε, θα χάσει γράφη. Δεν υπάρχει φωτιά. Μην αντιγράψεις. Συγχεύσεις, φωνεύσεις, κλέψεις. Εδώ, 37 δευτερόλεπτα. Μην απασπάτε την προσοχή του παίκτη μου. Ναι.
Μην τον μιλάς τον άνθρωπο καλά. Α, εσύ βοηθιάς όμως, δεν λες. Ο χρόνος... Στις ευλομαρτυρήσεις. Ναι, ακόμα. Ναι, ενοχλώ εδώ πέρα. Αυτή είναι ενοχλώ. Ναι, αυτή τα λέει. Χρήστε τα λέει στο άνθρωπο. Διχεύσεις, φωνές, από μέσα σας. Μία αρχίζει από το τίμα των και την. Και εσύ τα ακούς, γράψτε. Αφού το έχω γραμμένα, τα λες. Τέλος χρόνου, εδώ τα βιβλία σας. Εδώ, να τα διαβάσουμε. Έξι. Χαίρομαι πολύ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ναι, ναι. Βοηθούσε όμως. Όχι, θα λέω εγώ. Πες τι έγραψες. Θα λέω μία εγώ, μία εσύ. Μιχεύσεις. Ναι. Φωνεύσεις. Ναι. Κλέψεις. Ναι. Ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον άντρα σου. Το μιχεύσεις για το τίμα τον άντρα σου, βρε. Αυτό τέλος πάντων. Τίμα τον πατέρα σου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Σωστά. Αυτά έγραψα. Έξι. Η Τζέννη σχεδόν τα ίδια. Όχι, τα ίδια είναι. Πέντε είναι. Αλλά δεν πειράζει, θα δώσουμε τώρα το. Για να δω. Πέντε είναι. Ναι, να. Ισοπαλία έχω. Πέντε είναι, όχι έξι. Όχι, θα το δώσω τώρα, θα το δώσω, θα το δώσω, θα το δώσω. Τι δωράκι διαλέγεις? Τι έχετε? Και τι δεν έχουμε? Πείτε, πείτε. Καλά, βρει μόνο αυτά, ξέρατε. Δέκα είναι εντολές, πέντε τις μισές, ξέρατε. Ένα ημιμόνιμο μανικιούρα από τα Royal Spa, μία οξυγονοθεραπεία, μία τούρτα από το κατάστημα Σπύρος, μία πίτσα από το κατάστημα Μάκης, μία βιολογική κρέμα από το βιολογικό Παντοπολείο, ένα ζευγάρι πέδιλα 39 νούμερο από το κατάστημα Πολυχρονιάδης Βασίλης, ένα μπολερό από το κατάστημα Ντόλ της Πόπης Αθανασιάδου, ένα τισέρτ από το Λουίτζι και μία θήκη κινητού ανάλογα με το κινητό σου από το Κόνσταντιν Στορ GF. Το άρωμα το είπες? Και ένα άρωμα, και ένα άρωμα από το Αρωμάνς, ναι. Έλα. Το μπολερό. Το από μπολερό. Το κατάστημα. Να το, εδώ είναι. Μένεις στη γραμμούλα και αφήνεις τα στοιχεία σου μέσα στο κοντρόλ. Γεια σου από μας. Και εμείς περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, πάρα πολύ μικρό, και επανερχόμαστε με νυχτοπερπατήματα και σαβούλι. Άρα, σαβούλι. Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοτό ΖΕΝ. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα, με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος ΤΑΕΚ Βοντό. Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντό Δράμας, ΖΕΝ. Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, τη νούμερο 1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα Performance and Teaching Diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική, τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου 4ου Λυκείου Δράμας. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου.
πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε editorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, πόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to Impress. Ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hairstylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Ανδρικές κωμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κωμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα. Τώρα θέλω να σας πω ότι εμείς το Σάββατο το βράδυ γι' αυτό περπατήσαμε και πήγαμε στην κυρία Ντιλέκ Κότς και ακούσαμε εκεί ένα προγραμματάκι ελληνοτουρκικό αμανέδες και τα λοιπά και θα δούμε το βιντεάκι. Για να δούμε το βιντεάκι. Σαββατόβραδο και οι πιάσε τους βγήκαν να νυχτοπερπατήσουν. Πιστοί στο ραντεβού μας, ήρθαμε εδώ στο καφέ μπαρ Νουάρ, γιατί όπως ξέρετε η Ντιλέ Κότς θα μας κρατήσει συντροφιά με ανατολίτικους ρυθμούς. Για πάμε να δούμε μέσα. Σταύρος Δαϊλάκης, λάτρης ως γνωστόν σε όλους τη Δράμα της καλής μουσικής και, και αγαπάτε τις καλές φωνές. Είναι όχι απλώς λογικό, είναι και δραμηνό, γιατί εδώ στη Δράμα συνηθίσαμε
από τα καλά παλιά χρόνια η διασκέδαση να είναι στο DNA μας, έτσι. Τώρα τα χρόνια άλλαξαν, υπάρχουν δυσκολίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο κόσμος μαζεύεται οικογενειακά πλέον, δηλαδή αυτό το μαγαζί σήμερα έχει υπέροχη μουσική, αναμνήσεις των καλών εποχών και αναφέρεται στην πολιτική κουζίνα. Γνωρίζετε προσωπικά την Τιλέκ? Δόξα τω Θεώ που γνωριμίζει με χορτάτους. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος ενώ θέλει να βγει δεν μπορεί. Οπότε λέτε ότι έμαθε για την Τιλέκ, ότι είναι κάτι καλό, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όταν αξίζει ο κόπος θα βγαίνει ο κόσμος, αλλά πρέπει να έχει και λεφτά στο παντελόνι. Τώρα παντελόνι έχει, λεφτά αν έχει είναι άλλο θέμα. Γεια σου, Ανδούλα. Γεια σας. Περνάμε καλά. Περνάμε πολύ ωραία. Εγώ ήρθα από την Καβάλα προσωπικά να ακούσω την Τιλέκ. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια. Και από ό,τι βλέπω έκανα πολύ καλά που ήρθα. Περνάς. Διασκεδάζουμε, είσαστε φίλες. Από πού έμαθες ότι τραγουδάει η Τιλέκ εδώ? Την παρακολουθώ και στο Facebook. Μιλάμε και στο Facebook προσωπικά. Και μου αρέσει πολύ και ήρθα να την παρακολουθήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Σταθιάδης, ιδιοκτήτης του καφέ Bar Noir. Χάρη, αυτό που γίνεται εδώ σήμερα δεν νομίζω να γίνεται σε άλλο μαγαζί στη Δράμα. Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη βραδιά σήμερα με καθαρά ανατολίτικο χαρακτήρα. Είναι η Τιλέκ Κότς, η οποία έχει ξανάρθει στην πόλη της Δράμας, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Στο δικό σου μαγαζί πάλι? Στο δικό μου πέρσι είχε γίνει, ναι. Ήταν ακριβώς το ίδιο νομίζω και φέτος με μεγαλύτερη επιτυχία. Από ό,τι βλέπω δηλαδή μέχρι τώρα και επειδή η νύχτα είναι μεγάλη θα προχωρήσει αυτό. Είναι μια προσπάθεια που έχει πάει τώρα σχεδόν 3 χρόνια. Το οποίο γίνεται σταδιακά και μεθοδικότητα. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της αγάπης... Της δικής σου. Της δικής μου αγάπης, ναι. Που έχω για τη μουσική και ιδίως για τη ζωντανή μουσική. Και μακάρι όλα να πάνε καλύτερα. Διοργανώνεις πολλά event, φέρνεις εδώ πολλές φίρμες, ονόματα, μεγάλα. Πώς τα καταφέρνεις? Νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, επιτυχία να το πω. Νομίζω ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, ότι όλα βγαίνουν, έρχονται από μόνο τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που θες πραγματικά από μέσα σου. Συμφωνώ μαζί σου, το έχω πει 150 φορές και εγώ αυτό το πράγμα στην εκπομπή μου. Είναι και σκοπός νομίζω. Για πες μας κάποια άλλα ονόματα, γιατί αυτό κάνεις κάποιες εκπλήξεις. Είναι κάποια ονόματα τα οποία βέβαια θα προκύψουν, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί δεν καταλάβω, είναι λίγο δύσκολη το κλείσιμο αυτών των ονομάτων. Δεν θέλω να ανακοινώσω κάποια τέτοια. Ενδεικτικά, ας πούμε, ένα κλεισμένο είναι ο Θάνος Μικρούτσικος,
με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Τον Ιανουάριο ακολουθεί η Γλυκερία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά ονόματα. Και έχεις φέρει και έχεις φέρει πριν από την παλαιότερα και θα φέρεις και άλλους στο μέλλον, έτσι. Ξεκίνησα λίγο πιο τοπικά, να το πω. Έχεις καμία σχέση με τη μουσική, γιατί δεν μπορεί τώρα. Τόσα κονέ, τόσα, πού τους βρίσκεις. Εμείς ολόκληρη τηλεόραση και δεν τους βρίσκουμε. Όχι, δεν έχω κανένα ιδιαίτερη σχέση, απλά έπαιζα μουσική από μόνος μου. Και είναι αυτό που σου είπα και πριν ένα λεπτό, ότι αγαπάω αυτό που κάνω, το ψάχνω. Είσαι μια καλλιτεχνική ψυχή από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εγώ κάνω πραγματικά αυτό που, όπως είπα και πριν, αυτό που μου αρέσει πραγματικά, τίποτα παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα απευθυνθώ στον καλλιτέχνη της παρέας. Λοιπόν, Ντέπη, τι έχεις να μας πεις? Μιλάω στον εαυτό μου και μ' αρέσει. Ναι. Σ' άρεσε τη ΛΕΚ? Ναι. Τώρα, τι μπορεί να πει κάποιος για μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια, μια γυναίκα που έχει συνεργαστεί με τόσα ονόματα, που έχει κάνει τόσα πράγματα σε αυτό το τομέα? Δεν μπορείς να πεις κάτι. Είναι απλά φοβερή. Σου εύχομαι να κάνεις τη διπλάσια καριέρα από αυτήν. Γι' αυτό σε έφερα σήμερα εδώ. Το δέχομαι. Γιατί θα σε ακούσουν και ξέρεις μετά. Μάναντζερ, δίσκο, CD. Το ένα φαίνει το άλλο, όπως είπαμε και στο βίντεο, το ένα φαίνει το άλλο και αγαπάμε αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα. Όπως είπαμε, το έχω πει. Εγώ. Ναι, σωστά. Θέλω να πω ότι δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στο μαγαζί. Εμείς φύγαμε νωρίς γιατί... Σε έψαξε όμως για να τραγουδήσετε μαζί, έμαθα. Γιατί εξαφανίστηκε? Το έμαθα κι εγώ και στεναχωρέθηκα. Ήθελε να πούμε το «όλα σε θυμίζουν», αλλά δεν το έκανα, δεν έφυγα από δειλία, δεν το ήξερα και δεν είχε, αυτό έγινε, μου είπανε οι πελάτες γύρω στις 3, αλλά δεν μπορούσαμε, σμπρώχνα, δεν είχα να σταθώ δηλαδή, δεν είχε. Θα ξανάρθει, μη στεναχωριέσαι. Όταν θα ξανάρθει, θα το επαναλάβεις. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ναι, Δέβη, πρέπει να είναι άλλο. Έπρεπε να έχω ένα πρώτο τραπέζι εκεί πέρα, έτσι, να έχω πιει τα... Έτσι, απλά τα πράγματα. Ναι. Ότι και πώς θα το λέγατε τώρα, θα το έλεγε στα τουρκικά, εσύ? Όχι, εγώ θα το έλεγα στα ελληνικά και η κυρία Ντλέκ στα τουρκικά, μισό-μισό. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Και το ρεφρέν θα το λέγαμε ταυτόχρονα, εγώ στα ελληνικά και αυτή στα τουρκικά. Και τι θα καταλάβει ο κόσμος? Και όποιος ακουγόταν πιο δυνατά. Η προσπάθεια. Μάχη των μικροφώνων. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Έχασα την ευκαιρία να τραγουδήσει μαζί μου, αλλά τι να κάνω, συμβαίνουν αυτά. Και τώρα θα περάσουμε στο Σάβα Φιλίππου. Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Γεια σου, Σάβα. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ ότι κάθε Παρασκευή είμαστε μαζί εδώ στη Δράμα και κάνω κάτι διαφορετικό. Μ' αρέσει να βάζω πολλά σε ένα. Και στο πρόγραμμά μου, αλλά και για τη διασκέδαση του κόσμου. Ο κόσμος πλέον όταν βγαίνει κάπου θέλει να ακούει διάφορα είδη μουσική. Θέλει να κάνει και το χαβαλέ του, να κάνει και αυτά που του αρέσουν. Οπότε, σκέφτηκα... Είσαι το κατάλληλο άτομο. Και έβγαλα το κάτι... Κάνω. Έχω στο ρεπερτόριο μου από όλα τα τραγούδια, να πω. Σε ποιο μαγαζί τραγουδάς? Αυτό θέλω να το πω στο τέλος. Για έκπληξη. Ναι, για έκπληξη. Θέλω να το πω. Που έχουμε και καραόκε για τον κόσμο που θέλει να τραγουδήσει, να πει... Έχουν, δεν έχουν, άλλες φωνές δεν έχει σημασία, αυτό καραόκε είναι, γι' αυτό δεν τους αφήνω και πολύ. Λίγα τραγούδια και καλά. Και διασκέδαση στο φουλ, να χορεύει ο κόσμος συνέχεια και να το πούμε το μαγαζί. Να το πεις, να το πούμε. Να το πάρει το ποτάμι. Κάθε Παρασκευή στο Memphis στη Δράμα. Χαμός, με Σάββα Φιλίππου. Στο πιο καλό ελληνάδικο. Κάθε Παρασκευή μαζί. Αυθεντικό ελληνάδικο από τα παλιά τα χρόνια. Ακριβώς. Και νομίζω πολύ όμορφη και το πρώτο καραοκάδικο, ναι, της Δράμας. Είναι από τους πρώτους που έφερε το καραόκι στη Δράμα ο Δημήτρης. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί και περνάμε πάρα πολύ ωραία και αυτό το βλέπει και ο κόσμος και γι' αυτό και γίνεται και έχει πάρα πολύ κόσμο.
Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαβούλης, παρόλο που δεν τραγουδάς πολύ καιρό, τραγουδάς κάνα μήνα ή παραπάνω. Γύρω στις 2 εβδομάδες τώρα που ξεκίνησα. Ήρθα εγώ τις προάλλες εκεί πέρα, γιατί όχι που δεν θα ερχόμουν. Η Χριστίνα, ο Γιάννης, έλα Μπάμπη, έλα Βαγγελιό, ναι. Τους έχεις μάθει όλους εκεί πέρα. Βέβαια, τώρα, άμα κάθεσαι με τον κόσμο, εντάξει, 2 εβδομάδες σου είπα ψέματα. Παραπάνω είναι, αφού εγώ ήρθα 2 φορές ήρθα μόνο εγώ και δεν... Νόμιζα απλά ότι με δουλεύεις τώρα, ότι τραγουδώ γενικά ένα μήνα μου λες και γι' αυτό το συνέχισα κι εγώ. Όχι, εκεί πέρα είμαστε από εδώ και 1,5 μήνα, αλλά... Και πραγματικά τα άτομα της δράμας είναι τόσο ζεστά που κατευθείαν τους γνωρίζεις. Λίγο κλικ να τους δώσεις. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Λίγο κλικ να τους δώσεις, σου δίνουν αυτοί παραπάνω. Οπότε έχουμε γίνει μια παρέα. Τι τραγούδια λες εκεί, ξεκινάς έτσι. Ξεκινάω μετά... πάντα. Νόμος είναι. Μπαλάντες και έτσι. Ξεκινάς, για μένα είναι να πεις κομμάτια ποιοτικά μέσα εισαγωγικά. Κομμάτια τα οποία έχουμε λατρέψει όλοι από το παρελθόν, που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε πολύ ακούσει. Πήγε κομμάτια από Βιξλάξ, κομμάτια από Ιωαννίδη, κομμάτια από Παπα-Κωνσταντίνου. Που έρχεται και σου λέει ο άλλος, μπράβο, είναι ένα ωραίο πρόγραμμα, ένα ξεκίνημα. Μετά το συνεχίζω με λίγο καραόκε, να πήγε ο κόσμος στα δικά του, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, μια φωνή είναι αυτή. Ναι, σωστά. Ναι. Μετά πάμε σε ανεβασμένα, χορευτικά, θες ζεμπέγικα, θες τσιφτετέλια, ό,τι θες, και μετά βλέποντας και κάνοντας και καραόκε ο κόσμος και εγώ και μαζί πολλές φορές. Πες μου 2 τραγούδια. Έτσι να δούμε τη διαφορά από πρώτο πρόγραμμα και μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Να σου πω, από πρώτο πρόγραμμα. Ένα από τα αγαπημένα που θα σου πω, όνειρο ήταν Αρκίνος Ιωαννίδης. Και να σου μιλήσω μετά στο τέλος τα ερωτικά, γιατί εντάξει, τα χορευτικά είναι, τα ξέρουμε όλοι πάνω κάτω. Να μιλήσουμε για Πάριο, Άπονη Καρδιά. Να μιλήσουμε για... Τι να πούμε, είναι τόσο βαριά, πολύ. Βαριά, βαριά, έτσι. Εντάξει, έχουμε και κανένα Χριστοδουλόπουλο, έχουμε και κανένα... Έχουμε πολλά, πολλά. Αυτό το θεωρώ εγώ, αν ένα ταλέντο είναι μια καλή φωνή σε έναν καλλιτέχνη, εγώ αυτό το θεωρώ δεύτερο ταλέντο, το να μπορείς να ξεκινάς με Αλκίνο Ιωαννίδη και μετά να λες Χριστοδουλόπουλο, έτσι. Εγώ έχω προσαρμόσει το πρόγραμμα όμως ό,τι ζητάει ο κόσμος. Και όταν κάτι το θέλεις, το πετυχαίνεις. Σιγά σιγά με τον καιρό, όσο εκπαιδεύεσαι και εξασκείς τη φωνή σου πάνω στα τραγούδια, σιγά σιγά σου βγαίνει. Θες, δεν θες. Δεν μου λες, Σαβούλη, εδώ πέρα μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε ένα καραόκε. Εδώ πέρα. Εδώ στην εκπομπή. Γιατί όχι, πανεύκολα. Έτσι πριν από τα Χριστούγεννα. Εγώ θα το έκανα. Ό,τι θέλεις. Μέσα. Εννοείται αυτό. Σίγουρα. Και είναι δέσμευση. Πριν, δηλαδή, εκεί που θα βγάλουμε ένα καλλιτέχνη, να βγάλουμε έτσι ένα καραόκι και να έρθετε εκεί πρόβλημα, και εμείς εδώ όλοι. Αλλά δεν θέλω να τραγουδήσω ο Ηλίας. Γιατί? Τον έχω ακούσει. δεν μπορώ. δεν άκουσες εμένα. Γιατί. Είμαι χειρότερη. Εντάξει, θα κάνουμε ένα καραόκι με εμένα. Κοίταξε. Με εμένα. και με εμένα. Έλα, κι εγώ θέλω. Επειδή έχεις καλή φωνή. Εντάξει. Και ο Ηλίας θα πει κάτι. Οπωσδήποτε. Από Pix Lux ή από Χριστοδουλόπουλο. Ειδικά από Pix Lux. Χριστοδουλόπουλο δεν θα τον στηρίζει κανένα. Λοιπόν, και προχθές έμαθα για μια τρελή συνεργασία του παρελθόντος. Δεν το ήξερα. Pix Lux Χριστοδουλόπουλο. Το ξέρετε ότι είπανε μαζί ένα κομμάτι. Ωραία. Το μοναξιά μου όλα. Το έχουμε σε καρό και αυτό. Αυτό το έχουμε εννοεί. Εσύ και ο Ηλίας. Εσύ θα κάνεις Pix Lux. Ωραία. Και το κομμάτι με το Χριστοδουλόπουλο. Να το καραόκι να κάνω. να ρυθμίζεις τον ήχο. Εσείς κορίτσια έχετε πάει στο Μέμφις, έχετε ακούσει το Σαβούλη. Θα σας μαλώσω. Και κοίτα το μασκουνάκι θα το μας δάχτυλο. Πάρεις και θα μας πάρεις. Γιατί καλέ μόνοι σας δεν μπορείτε. Εμένα δεν με πήρε κανένας, μόνη μου πήγα. δεν με πήρε κανένας. Εσύ ήξερες κόσμο εκεί, πήγες... Όχι, όλοι να έρθετε, είναι τόσο ζεστό το μαγαζί, τόσο όμορφο, που θα περάσετε όλοι... Δεν καταλαβαίνεις εκεί, και μόνος σου να πας, δεν είναι μόνος σου. Και μόνο που το εξήγησες, ενθουσιάστηκα. Αυτή εδώ πέρα δηλαδή είναι τέτοια, έρχεται σε τέτοια, είναι... Τέτοια. Εκεί πέρα η αδυνατισμένη δηλαδή. Η αδυνατισμένη. ναι, είμαι το κορίτσι της Ντέπης. Αδυνατισμένη, σε περιμένω. Και μόνο στη δράμα εμφανίζεσαι ή γενικώς? Όχι, εμφανίζομαι πιο πολύ στην Καβάλα, λόγω του ότι είμαι και από Κρινίδες. Εμφανίζομαι... Εντάξει, είναι σαν να είσαι μισός καβαλιός. Ναι, στη μέση. Ναι, 15-20. 15-20 είμαστε. Στο όριο είσαι. 15-22 για την ακρίβεια. Ναι, ναι, ναι. Και στην Καβάλα έχω αρκετά μαγαζιά που πάω, 4 φορές τη εβδομάδα. Στη δράμα τώρα
Έχω ένα και καλό, θα το έλεγα. Και μετά τα Σάββατα τα μοιράζω σε διάφορα μαγαζιά, π.χ. και Νευροκόπη και Ξάνθη και Σέρες, όπου είναι η δουλειά. Τώρα, ας πούμε, το Σάββατο είμαι στη Θάσο. Όπου είναι η δουλειά. Και Κυριακές κάνω σκέτο καραόκια στις Κρινίδες. Ποιες μέρες δεν δουλεύεις, Δευτέρα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και τώρα μετά από εδώ θα φύγεις να πας για δουλειά. Ναι. Μπράβο σου. Κατευθείαν. Μπράβο σου, Σάβα. Η κρίση επηρέασε τον κόσμο στη διασκέδαση, εσύ που... Η κρίση επηρέασε στο θέμα το ότι ο κόσμος κοιτάζει να πάει κάπου... κοιτάζει να πάει κάπου που θα έχει κάτι. Δεν θα πάει σε ένα μαγαζί που είναι απλά μια καφετέρια. Θέλει να ακούσει και το live του όταν βγει έξω. Να συνδυάσει πράγματα. Ναι. Σπάνια θα δεις τον κόσμο να πηγαίνει σε... Μόνο το μεσημέρι για καφέ, εγώ πιστεύω. Τώρα το βράδυ να βγεις έξω και εσύ θα σκεφτείς να πας κάπου που έχει κάτι. Δεν θα σκεφτείς να πας σε ένα μαγαζί που δεν έχει τίποτα, να ακούσεις κάτι θέλεις, διαφορετικό. Να έχει λίγο μουσική, έτσι, λίγο. Όπως π.χ. στην Τηλέκ. Γινότανε μέσα, πατής με πατώσε. Σάββατο. Σάββατο. Εγώ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που δουλεύω, καβάλα κάθε φορά γίνεται πανικός. Μπράβο. Για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είναι πιο έξυπνες μέρες. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αλήθεια. Εννοείται. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κάνει ένας live και πάνε όλοι εκεί. Εντάξει, τώρα δίνω και ιδέες στα μαγαζιά και δεν πρέπει. Σιγά και εσύ, όλο το σύστημα, όλοι να δουλεύουν και από εκεί έτσι, και πέρα όποιος προσφέρει, γιατί στη σημερινή εποχή πρέπει να υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ναι. Εσύ προσφέρεις, ο άλλος ζητάει, οπότε από εκεί και πέρα βρίσκεται χρυσή τομή και γίνεται... Ισορροπία. Ναι, γίνεται η δουλειά. Τι να κάνουμε, στις εποχές που βρισκόμαστε πρέπει να υπάρχει και κατανόηση. Ακούω και πολλοί καλλιτέχνες. Αλλά και οι τιμές έχουν πέσει πολύ. Ότι... Και οι τιμές έχουν πέσει πολύ. Όλα... Και δεν μιλάω μόνο για τον μπάτζετ του καλλιτέχνη, μιλάω και για τα μαγαζιά. Για τα μαγαζιά. Δηλαδή για τώρα ποτό, πας, για τη έχει live και πίνεις μπύρα με 2 ευρώ. Ναι. Είναι σημαντικό. 5 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, για όλα τα βαλάντια να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει, γιατί. Ευτυχώς από τη μία η κρίση άνοιξε λίγο τα μυαλά. Που είμαστε και βρήκαμε πιο καινοτόμες ιδέες και στη διασκέδαση και πιο εναλλακτικούς τρόπους. Και ο ένας έγινε λίγο πιο φιλότιμος προς τον άλλον, πιο της προσφοράς και να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που υποτίθεται διανύουμε. Εδώ πέρα τι θα μας πει, Σαβούλη? Εδώ διάλεξα να πω τραγούδια και έντεχνα και καινούρια και πιο λαϊκά. Θέλω να έχουμε μια πλήρη γκάμα για να δει και ο κόσμος τι μπορούμε να προσφέρουμε κάθε Παρασκευή στο Memphis. Εκτός από το καραόκι που τραγουδάει ο κόσμος. Το καραόκι θα έρθουμε εδώ πέρα. Εκείνο θα το δείξουμε άλλη φορά. Μέσα στα Χριστούγεννα τώρα δηλαδή, σε αυτές τις εβδομάδες. Θα κάνουμε ένα καραόκι. Θα το δούμε. Λοιπόν, και θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Σάββας Φιλίππου επί σκηνής. Για μπορείς να ετοιμαστείς, Σαβούλη. Εντάξει, ευχαριστώ. Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων, αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από ντόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε, στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7, μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους, αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7, στη Δράμα. Τηλέφωνα για παραγγελίες 25210-33079. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά σολάριου. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure.
βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νηφικό design. Royal Spa Center, αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. Gaitagis. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αγγλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Viandrus. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Astra. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Pellet, Erato και Red. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Maltesos. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter, μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Climatechnic Gaitagis. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο
τίποτα και έμεινα εδώ να μη μαραθείς. Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα και έμεινα εδώ να μη φοβηθείς, να μη μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα και έμεινα εδώ να μη μαραθείς. Κάποιο βράδυ σου είχα πει το λύσαμε το θεματάκι, όλα καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αγαπημένο κομμάτι. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά, φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει. Τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο μπαγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου και πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος τους μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Ξανά σκοτάδι γίνομαι και παραδίνομαι στο ρυθμό σου που καίει ακόμα αυτό το σώμα που μένει χρόνια χωρίς σκιά. Κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία κι ό,τι ζήσαμε προβάλλεται με φωτό την πλατεία. Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ κι όλο φεύγω πριν μείνουμε μόνοι το τέλος πριν δω. Και μου λέγες θα μείνουμε λίγοι. Πήρε η νύχτα να πέφτει βαθιά κι ο αέρας με πνίγει. Μηχανές ξεχασμένες κι αδέσποντες του δρόμου τη σκόνη. Σκέψου να ήταν το πάτο μας πρόμαυρο και να σου το πιώνει. Μια φορά μου και πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος σου μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη.
όλο φεύγω, το τέλος πριν να δω. Κάθε νύχτα που περνάει γυρίζω ξανά, σκοτάδι γίνομαι και παραδίνομαι στο ρυθμό σου που καίει ακόμα. Αυτό το σώμα που μένει χρόνια χωρίς σκιά. Κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία, κι ό,τι ζήσαμε προβάλλεται με φωτό την πλατεία. Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ. Μόνο το τέλος πριν δω. Πάμε τώρα σε κάτι πιο καινούριο. Κάτι από Νίκο Οικονομόπουλο. Πιστεύω ακόμα πως θα έρθεις. Έτσι την πληγή γιατρεύω. Από τον πόνο δραπετεύω και δευτερόλεπτα ξεκλέβω απ' την αλήθεια που δεν θέλω να δω. Πιστεύω ακόμα πως θα έρθεις. Έτσι στη ζωή κρατιέμαι, λιγότερο στεναχωριέμαι. Πεθαίνω μα ξαναγεμιέμαι όταν μάτια μου σε σκέφτω εδώ. Το πιστεύω δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Ίσως την αλήθεια να ψάξω, πρόσου γονατίσω και κλάψω. Το πιστεύω δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Άσε με στον κόσμο μου να με, γιατί την αλήθεια φοβάμαι. Πιστεύω ότι θα γυρίσεις, πιστεύω ήχτο πως θα δείξεις. Το ξέρω με κοροϊδεύω, όμως ακόμη το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα γυρίσεις, πιστεύω ήχτο πως θα δείξεις. Το ξέρω με κοροϊδεύω, όμως ακόμη το πιστεύω. Το πιστεύω δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Ίσως την αλήθεια να ψάξω, μπροσού γονατίσω και κλάψω. Το πιστεύω δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Άσε με στον κόσμο μου να με, γιατί την αλήθεια φοβάμαι. Λοιπόν, το επόμενο θέλω να το αφιερώσω με πάρα πάρα πολύ αγάπη στην αδερφή μου, γιατί μου τη θυμίζει. Είπα να ξεφύγω, μακριά να φύγω. Δεν αντέχω άλλο. Βασανό μεγάλο, πεθαίνω λίγο λίγο. Πήρα τα κλειδιά μου, τη θολή ματιά μου. Αλλάζει κι ο αέρας, το μπουκάλι ανοίγω. Πίνω στην υγειά μου. Το μυαλό θολώνει. Το ξέρω είσαι η μόνη γιατριά μου. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και
και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Τώρα που να πάω, μόνος περπατάω. Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω. Πώς να ζήσω, πες μου, μία λύση βρες μου, για να μην πονάω. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Με πιάσαν τα κλάματα. Θα πούμε και τώρα κάτι από Παντελίδη. Μάζεψα τα πράγματα μου αφού δεν μπορείς και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα όνειρα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το κλειδί του σπιτιού δεν μου ζήτησες κι είπα να σε επισκεφτώ. Όνειρό σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται. Κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρό σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται. Κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Δεν μπορείς και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα πράγματα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζήτησες κι είπα να σε εμπιστευτώ. Όνειρό σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρό σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Μα το κλειδί του σπιτιού δεν μου ζήτησες, είπα να σε επισκεφτώ. Όνειρό σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρο σου μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω γι' αυτό στη δική του αγκαλιά να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο από μένα, ένα τραγούδι
χορέψετε, θέλετε. Όχι, όχι. Θα πούμε ένα τελείως ερωτικό. Ένα από Γιάννη Πάριο. Από την καρδιά. Από την καρδιά. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι να πονάς κι όλο επιμένεις να με τυραννάς, να με τυραννάς. Από την καρδιά. Από την καρδιά. Πες μου λοιπόν να αναγκαμαρώνεις που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν να αναυχαριστιέσαι που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω αν μου αξίζει να πονάω, να τυραννιέμαι σαν ρελός που σ' αγαπάω. Δεν με υπολογίζεις, όλο με ξεχνάς. Μη με χαραμίζεις, να με αγαπάς, να με αγαπάς. Από την καρδιά, καλώς θα. Από την καρδιά. Πάμε! Πες μου λοιπόν αν καμαρώνεις που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν αν ευχαριστιέσαι που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω αν μου αξίζει να πονάω, να τυραννιέμαι σαν ρελός που σ' αγαπάω. Άλλη μια. Πες μου λοιπόν να αναγκαμαρώνεις που συνεχώς. Πες μου λοιπόν που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω αν μου αξίζει να πονάω, να τυραννιέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω. Είδες ότι είμαστε πολύ ερωτικοί τύποι, ε? Εδώ πέρα στο πιάσα τους. Καψούρο εκπομπή, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι πώς χτυπιόμαστε στα ερωτικά μας. Και ακόμα ένα πιάσα τους έφτασε στο τέλος του. Από την Τζένι Μάρκου, την Χρύσα, πες μου τι επίθετό σου. Σταμπουλή. Σταμπουλή. Τον Σάβα Φιλίππου, τον Ηλία και εμένα. Καλό βράδυ. Φιλάκια. Καλό βράδυ.
Ταβέρνα Πέπε. Ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ μεράκι. Παραδοσιακά πιάτα, μοναδικής γεύσης, ποιότητας και τιμής. Οικογενειακή ταβέρνα Πέπε. Όαση γεύσεων, αλλά και ομορφιάς. Παιδική χαρά και τεράστιος χώρος για παιχνίδι. Άψογη εξυπηρέτηση και μοναδικές γεύσεις από τόπια κρέατα, φρέσκο ψάρι και σπιτικές σπεσιαλιτέ. Κότσι, κατσικάκι, ρολό κοτόπουλο και κοκορέτσι. Ταβέρνα Πέπε, στην άκρη της Προσοτσάνης. Προορισμός για καλοφαγάδες. Τώρα, στο Royal Spa Center, αποκτήστε το μαύρισμα που επιθυμείτε μόνο με 1 ευρώ το λεπτό και στο μισό χρόνο. Όρθιο Turbo Solarium, μοναδικό στη Δράμα. Σούπερ προσφορά. Με 50 ευρώ αγοράζετε 60 λεπτά Solarium. Royal Spa Center και για τα νύχια σας. Το πιο εξελιγμένο manicure pedicure. Βιολογικό τζέλ, ημιμόνιμο μανό, χτιστό τζέλ με extreme design και νυφικό design. Royal Spa Center. Αντιγυραντική περιποίηση και σύσφιξη προσώπου με βιταμίνες α, σ, ε και φυσικά αντιοξυδοτικά. Το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό μακιγιάζ στον κόσμο, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πακέτο γνωριμίας, περιποίηση προσώπου και δώρο μακιγιάζ από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Ανοιξιάτικες προσφορές περιποίησης σώματος. Καμάμ, peeling και λασποθεραπεία. Από 70 ευρώ, τώρα μόνο 50. Πακέτο αδυνατίσματος με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. 8 επισκέψεις, μόνο 400 ευρώ. Και δώρο, 5 ακόμη επισκέψεις. Royal Spa Center. Η ομορφιά σας είναι δική μας υπόθεση. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Αναζητώντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, η ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας ροδιών στην Ελλάδα. Η καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της ροδιάς επεξεργάζεται έως και 3.000 τόνους ροδιών. ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Πολλαπλασιάζουμε την ενέργεια της μακεδονικής γης με το φρούτο της καρδιάς. All Day Cafe Bar Memphis. Το πρώτο αυθεντικό ελληνάδικο της πόλης μας. Σε έναν όμορφο διακοσμημένο χώρο, ζεστό και φιλικό, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, τσιπουράκι με κλεκτό μεζέ και το ποτό σας από το πρωί ως το άλλο πρωί. Πρωτότυπο πάρτι και διαγωνισμοί. Θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε καλλιτέχνες με μουσικά κομμάτια που εσείς επιλέγετε και το καλύτερο. Κάθε Τετάρτη οι επίδοξοι τραγουδιστές αναδεικνύουν τις ικανότητες τους στα καραό και πάρτι. All Day Cafe Bar Memphis. Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα μοντέλο. Models Hair Ηλίας. Ελάτε να αναδείξουμε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας. Να επιλέξουμε μαζί το χρώμα και το κούρεμα που σας ταιριάζει. Hairstylist Ηλίας Καραπάντζος. Μοναδικές δημιουργίες για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Μακεδονία 1, στη Δράμα. Τα φοράνε celebrities. Τα έχεις δει σε tutorial και τα έχεις ζηλέψει. Ψηλά τα κούνια, πόνις κάνει λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ακραία θηλυκότητα. Dress to Impress, ψηλοτάκουνα που προκαλούν την αισθητική σου. Με την υπογραφή του Ιωάννη Γιαμουρίδη, ενός από τους λίγους σχεδιαστές στη χώρα μας. Σχέδια ιδιαίτερα, με έντονα σεξι χαρακτήρα. Δύο στοιχεία που λατρεύουν τα πόδια σου. Κάθε ζευγάρι, ένα μικρό χειροποίητο έργο τέχνης. Τώρα, νέα boutique Dress to Impress στη Δράμα, Βενιζέλου 5, όπου μπορείς να βρεις και άλλες μάρκες σε αποκλειστικότητα. Dress to Impress. Χειροποίητες δημιουργίες που διακοσμούν τα άκρα σου. Αθλητικός σύλλογος Taekwondo Zen. Ο μοναδικός σύλλογος στη Δράμα, με άδεια λειτουργίας προπονητηρίου, αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τμήματα παιδικά, τμήματα αυτοάμυνας, τμήματα πρωταθλητισμού του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo. Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Δράμας, ΖΕΝ.
εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μηνιαία συνδρομή μόνο 35 ευρώ το μήνα. Modern Music Academy φέρνει την τέχνη της μουσικής στα μέτρα σου, γι' αυτό και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Modern Music Academy Drama με τη Rock School of London, την νούμερο 1 Rock Εξεταστική Επιτροπή της Ευρώπης. Πλέον οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις και να κατέχουν πιστοποιημένους αγγλικούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους σε όλη την Ευρώπη, ως τα επίπεδα Performance and Teaching Diplomas στα σύγχρονα όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μοντέρνο πιάνο, drums, μοντέρνα φωνητικά. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το χρόνο στη σχολή μας από Άγγλους εξεταστές. Modern Music Academy. Ο πιο μοντέρνος τρόπος για να μάθεις μουσική, τώρα και με πιστοποίηση. Αθηνάς 31, έναντι 3ου, 4ου Λυκείου Δράμας. Θέλετε να φάτε κάτι ελαφρύ και νόστιμο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό και γευστικό? Κοτόπουλα Light. Στο νέο μας κατάστημα στην Πατριάρχου Διονυσίου 7 μπορείτε να απολαύσετε ελληνικά κοτόπουλα στα κάρβουνα, κοτοσουβλάκι, κοτοσνίτσελ και κοτοφτερούγες, συνοδευόμενα από χειροποίητες σαλάτες και φρεσκοκομμένα λαχανικά. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοτόπουλα Light. Οι κοτονοστιμιές που ξετρελαίνουν μεγάλους αλλά και μικρούς. Πατριάρχου Διονυσίου 7 στη Δράμα. Τηλέφωνα για παραγγελίες 25210-33079. Κλίμα Τέκνικ Γαϊτατζής. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Διάντρους. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Άστρα. Δοχεία αδρανίας Κοσμοσολάρ. Λέβητες και σόμπες Πέλετ, Εράτο και Ρετ. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Κλιματέκνικ Γκαϊτατζής. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Ανδρικές κωμώσεις Εύη. Ανδρικό κούρεμα μόνο 6 ευρώ. Έκπτωση 20% σε πολυτεχνούς και φοιτητές. Κωμώσεις Εύη. Απέναντι από τα δικαστήρια. Στη Δράμα.